πλαίσιο. Πρώτα απ' όλα αυτό που είδαμε, είδαμε τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής της Δυτικής Αρμενίας, τον Αρμενέγκα Πραμιόβ, ο οποίος μας μίλησε για τον αγώνα που γίνεται για όλο το θέμα της Δυτικής Αρμενίας, αλλά χειροπιαστά να ξέρει η Δυτική Αρμενία είναι προς το παρόν κατεχόμενο και βέβαια ο μέσος Έλληνας δεν έχει την τάση να την ονομάζει έτσι. Ο μέσος Έλληνας έχει την τάση να μην ονομάζει ούτε καν το Αρτσάχ, τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, αλλιώς και από το Αζερικό, αλλά δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι έχουν απελευθερωθεί αυτοί οι άνθρωποι. Άρα θα ήθελα να σας μεταφέρω σε κάτι που γνωρίζετε πολύ πιο εύκολο, είναι το θέμα των κατεχομένων στην Κύπρο. Αυτό όταν λέμε κατεχόμενα, δεν πετάει έτσι και λέτε μόνο να διορθώσετε, εννοείται Βόρεια Κύπρο. Έτσι γίνεται. Άρα όταν λέμε ας πούμε τα μεγάλα κατεχόμενα στη Θράκη δεν πετάγεστε να πείτε είναι η Τουρκία. Φαντάζομαι, έτσι γίνεται. Εφόσον είστε στο ίδιο πλαίσιο και φαντάζομαι ότι για τον Πόντο, έτσι δεν είναι Γιάννη, κάθε φορά που κάποιος λέει τον Πόντο και λέει τη λέξη Πόντο, δεν λέτε αμέσως τα ονόματα στα τουρκικά για να εξηγήσετε ότι δεν υπάρχει πια ο Πόντος, έτσι γίνεται. Ωραία. Άρα είναι ακριβώς το ίδιο με τη Δυτική Αρμενία, εδώ βλέπετε μάλιστα και τη σημαία της. Είναι ότι για την Αρμενία οι Έλληνες γενικά είναι θετικοί με τους Αρμένιους. Ωραία. Τώρα όσοι είναι Αρμένοι εδώ, να καταλαβαίνετε ότι είναι διπλό χιούμορ. Άρα είναι θετικοί, αλλά είναι μόνο θετικοί. Αυτό. Και μετά εντάξει, εγώ είμαι θετικός μαζί σου και μετά θα με βοηθήσεις, εγώ είμαι θετικός. Μπορείς να το κάνεις, μπορώ να το κάνω. Και στην πραγματικότητα μένουμε σε ένα πλαίσιο φιλικό, άρα μην ανησυχείτε για τους Έλληνες, οι Αρμένοι κάνουν το ίδιο με εμάς. Εντάξει. Άρα ο μέσος Αρμένης είναι φιλικός με τους Έλληνες. Και μόνο φιλικός. Άρα σε κάποια φάση, επειδή έχουμε δημιουργήσει και την ελληνοαρμενική φιλία ή την αρμενοελληνική φιλία, το κάνετε όπως θέλετε, η ιδέα ποια είναι ότι σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό αυτό το πλαίσιο το θεωρητικό της φιλίας να υλοποιείται πάνω σε κάτι. Και τελικά κάνουμε αυτό που κάνουν και τα κράτη, είναι τα κράτη λένε πολλά πράγματα, αλλά κάνουν λίγα. Και άμα κοιτάζετε μόνο τι κάνουν, τότε βλέπετε ότι λένε πολλά. Άρα, για να καταλάβετε, σε κάποια φάση αναγκαστήκαμε να κάνουμε παρεμβάσεις γιατί η Ελλάδα ετοιμαζόταν να πάρει οπλισμό από τους Αζέρους. Χωρίς όμως να ξέρει ότι έχει κάποια σχέση με κάτι που δεν ήξερε καν ότι υπάρχει σε μια περιοχή που λέγεται Αρτσάχ, ότι έχουμε ένα θέμα. Άρα, είμαστε θετικοί. Έτσι. Άρα, μερικές φορές η θετική άγνοια καταντάει αρνητική. Και το πρόβλημα ποιο είναι ότι όταν δεν ξέρουμε λίγο τα δεδομένα, μπερδευόμαστε στις αναλύσεις μας. Άρα, ας αρχίσουμε με αυτόν τον χάρτη, που είναι σχετικά απλός, είναι ένας εθνολογικός χάρτης, να θα μας δώσει λίγο πάνω κάτω τι γίνεται. Άρα, επειδή εδώ έχουμε πιο πολύ το ελληνικό στοιχείο, το βλέπετε, το ελληνικό στοιχείο είναι αυτό που είναι ζωγραφισμένο με το μπλε χρώμα. Μπορεί να το αλλάξουμε, εντάξει, εμείς θα αλλάξουμε όλα τα χρώματα αυτή την περίοδο, αλλά μην ανησυχείτε. Αλλά εδώ ήταν μπλε και το αρμενικό είναι το κίτρινο. Άρα βλέπετε το τι γίνεται βέβαια πριν, άρα σε περιοχές που μας ενδιαφέρουν για αυτή τη διάλεξη, άρα και στην Θράκη και, και στον Πόντο και στην Κύπρο, τι γίνεται πριν το 1910. Αλλά θα μου πείτε γιατί πριν το 1910, νομίζω ότι καταλαβαίνετε, γιατί φέτος είμαστε στην επέτειο για την γενοκτονία των Αρμενίων. Μην μπερδεύεστε, όταν λέμε επέτειος, δεν σημαίνει ότι έχουμε ξεχάσει ότι τα μακελιά έχουν αρχίσει πριν, με τον Αμπντούλα Χαμίδ, και έχουν αρχίσει ήδη από το 1894 και όλο το θέμα της γενοκτονίας θα συνεχιστεί μέχρι το 1923. Άρα απλώς έχουμε αποφασίσει ότι είναι το 1915 και μιλάμε βέβαια για τις 24 Απριλίου, αλλά όπως βλέπετε και το λέγαμε και με φίλους και με τον Αντώνη, σημασία είναι να υπάρχουν εκδηλώσεις μνήμης και μετά τον Απρίλιο. Και όχι μόνο τον Απρίλιο, με ποια έννοια το λέω αυτό.
όταν είναι τον Απρίλιο, επειδή όλοι παλεύουν για το ίδιο πράγμα, είναι εύκολο να το οργανώσεις. Μετά είναι λίγο πιο δύσκολο. Σας το λέω, ας πούμε, όταν στην Κύπρο κάνουμε αντικατοχικές εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται μόνο την επέτειο της εισβολής. Αλλά δεν τις λέμε αντιεισβολικές εκδηλώσεις, τις λέμε αντικατοχικές. Αλλά τότε γιατί τις κάνουμε μόνο τότε, αφού η κατοχή είναι συνεχόμενη. Και βλέπετε, μπερδευόμαστε και θεωρούμε ότι το έγκλημα το πιο σημαντικό είναι η εισβολή και είναι σαν να υπάρχει μόνο η εισβολή και να δεν έχουμε κατοχή. Το ξαναεξηγώ λίγο πιο λιανά για αυτούς που δεν έχουν συνηθίσει μαζί μου. Ας πούμε ότι γίνεται μια εισβολή, την επόμενη μέρα φεύγεται. Άρα μπορείτε να κάνετε πάλι αντικατοχικές εκδηλώσεις για την εισβολή που κράτησε μια μέρα. Αλλά θα είναι το ίδιο. Και τώρα ρωτάω, αν είναι το ίδιο, αν κρατάει μία μέρα ή 41 χρόνια, έχετε ένα θέμα, είναι ότι μπερδευτήκατε. Εδώ λοιπόν το θέμα το αρχικό, το πλαίσιο είναι πιο... Αντώνη, και εσύ μην ευρειάσεις. Γιατί ξέρω πώς τα βλέπεις τα πράγματα και πώς τα νιώθεις και μερικές φορές τα λες αλλιώς από ό,τι τα νιώθεις, αλλά εγώ θα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου και θα τα λέω πώς τα νιώθεις. Άρα, συχνά εδώ στην Ελλάδα έχουμε την τάση να λέμε αλυσμόν της πατρίδες. Να ξέρετε ότι όταν ένας Έλληνας λέει τη λέξη, την έκφραση αλυσμόν της πατρίδες, υπονοεί χαμένες. Αν έχει τα κότσα, λέει χαμένες. Αλλά επειδή έχουν και άλλη κότσα και φοβάται τα κότσα των άλλων όταν δεν έχει αρκετά, λέει αλυσμόνητες. Μετά λέει λοιπόν ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις αλυσμόνητες. Αλλά είναι γελίο εφόσον δεν ξέρει πια τι σημαίνει αλυσμόνητο. Γιατί άμα ήταν αλυσμόνητες, γιατί να τις ξεχάσουμε. Στην πραγματικότητα εννοεί ότι επειδή είναι χαμένες, να μην τις ξεχάσουμε. Άρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζουμε να το λέμε αυτό. Έχουμε διάφορους ανθρώπους που μας κάνουν και μια ωραία ανάλυση για το θέμα της μεγάλης ιδέας και πού καταδύσαμε λογική κτλ. Και στην πραγματικότητα έχει ενδιαφέρον όταν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, όσο είμαστε, να σκεφτόμαστε ότι η μεγάλη ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ πιο μεγάλη ιδέα από τη μεγάλη ιδέα. Για αυτήν όμως δεν λέμε τίποτα, θεωρούμε ότι αυτό είναι λογικό. Δεν μας ενοχλεί. Καταλαβαίνετε. Ενώ το άλλο λέμε ότι η μεγάλη ιδέα είναι ενοχλητική γιατί είναι μεγάλη. Ενώ είναι ενοχλητική γιατί είναι ιδέα. Γιατί μεγάλη υπάρχει κι άλλο. Και πολύ μεγάλη. Άρα, ποια είναι η ιδέα? Όταν θα πάτε, τώρα μιλάω στους Ελλαδίτες, δεν ξέρω αν έχουμε και Κύπριους εδώ, όταν θα πάτε στην Κύπρο, δείτε ότι υπάρχουν μερικοί Κύπροι που θεωρούν ότι αυτό που είναι κατεχόμενο δεν είναι ακριβώς κατεχόμενο, είναι χαμένο. Και σας θέλω μάλιστα μερικές φορές, καλύτερα να βάλουμε και μια διχοτόμηση, να ξεμπερδεύουμε και να ξέρουμε ότι εδώ είμαστε εμείς, εδώ είναι άλλοι. Και εσείς επειδή έχετε ακούσει συνεχώς το δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ, το οποίο το δεν ξεχνώ παρεπιπτόντως είναι ελλαδίτικο και όχι κυπριακό. Είναι Έλληνας που εφήβρε αυτό το σύνθημα. Έχει ενδιαφέρον αυτό να το σκεφτείτε ορθολογικά. Γιατί μερικές φορές είναι από τους ξένους του προβλήματος που έρχονται τα συνθήματα. Γιατί αυτοί τα βλέπουν πιο ιδανικά, ενώ αυτός που τα ζει λέει τώρα εντάξει. Είναι πάνω κάτω, θα σας πω πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα και πώς τη βλέπουν οι Έλληνες της Διασποράς. Αυτό είναι. Άρα, εδώ ποιο είναι το θέμα. Έχουμε μερικά αντανακλαστικά που δημιουργούμε στο μυαλό μας και θεωρούμε εντελώς με αυτονόητο τρόπο ότι σε κάποια φάση τα κατεχόμενα στην Κύπρο θα απελευθερωθούν. Και έχει ενδιαφέρον γιατί μερικά φορές ερχόμαστε σε σύγκρουση με ανθρώπους που θεωρούν ότι είναι χαμένο. Είναι αυτοί που είναι ντόπιοι. Έχει ενδιαφέρον γιατί στην Κύπρο υπάρχουν και βουλευτές από τις κατεχόμενες περιοχές. Ο Βασίλης δεν το ξέρει. Άρα είναι βουλευτές, στους 56 βουλευτές της Κύπρου, αλλά στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν κατεχόμενες περιοχές. Υπάρχουν βέβαια και δήμαρχοι των κατεχομένων σε κατεχόμενες πόλεις, οι οποίοι εκλέγονται... Όχι. Με την έννοια που μπορείς να φανταστείς. Αλλά απλώς, ποια είναι η ιδέα, είναι ότι όλοι αυτοί συνεχίζουν ως
δεδομένο ότι θα επιστρέψουν σε αυτό το πλαίσιο. Οι ίδιοι όμως που μπορεί να είναι βουλευτές, δήμαρχοι κτλ. Σας λένε ότι δεν θα επιστρέψουμε ποτέ. Ρωτάς τότε γιατί είσαι βουλευτής. Γι' αυτό. Ωραία. Ναι, αλλά βασίλειο το κοτέτσι είναι μεγάλο. Τι να κάνω. Άρα, το πρόβλημα ποιο είναι. Υπάρχουν βουλευτές που δεν έχουν πάει ποτέ στα κατεχόμενα. Ενώ τα αντιπροσωπεύουν. Δηλαδή, ας πούμε, έχετε έναν Έλληνα που ζει στη Νέα Υόρκη και σας λέει: εγώ λατρεύω την Ελλάδα και του λες: πού πήγες, δεν έχω πάει ποτέ στην Ελλάδα. Και θα πας, όχι ποτέ. Αλλά τη λατρεύω. Αμέσως εδώ έχεις ένα θέμα, γιατί λες τώρα ή με δουλεύει ή πραγματικά δεν κατάλαβε τι γίνεται. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που είναι από τη Θράκη, την κατεχόμενη, που δεν έχουν πάει ποτέ. Και όποτε θέλουν να πάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι από το Πόντο που δεν έχουν πάει ποτέ στον Πόντο. Και άμα τους ρωτήσετε αν θέλουν να πάνε στον Πόντο, θα σας πούν όχι. Αλλά σας λένε ότι είναι Πόντο. Άρα αυτό είναι ακριβώς, είναι η ετικέτα πάνω στο κουτί χωρίς περιεχόμενο. Άρα για να το πω πιο ξεκάθαρα από ό,τι είπα στη Θεσσαλονίκη, να αρχίζουμε αυτά τα θέματα, ο Πόντιος που δεν θέλει να επιστρέψει στον Πόντο είναι άνευ ουσίας για τον Ποντιακό. Αυτός που θέλει να επιστρέψει στον Πόντο είναι επικίνδυνος. Αφήνω τα ελληνικά, ξαναπερνάω στα αρμενικά. Στα αρμενικά, όπως ξέρετε, ή μπορεί και να μην το ξέρετε, η Αρμενία ήταν πολύ πιο μεγάλη από ό,τι ξέρετε τώρα. Άρα η Αρμενία που βλέπετε τώρα είναι, πώς να σας το πω, σαν να βλέπατε μόνο την Πελοπόννησο για την Ελλάδα. Για να καταλάβετε, η Αρμενία ήταν η χώρα των τριών θαλασσών. Όταν θυμάστε λοιπόν τώρα ότι η Αρμενία δεν ακουμπάει καμία θάλασσα, έχετε ένα θέμα. Φανταστείτε λοιπόν την Ελλάδα να σας πω ότι είναι ένας λαός της θάλασσας και ξαφνικά να περιορίζεται στην Ελλάδα σε ένα κομμάτι που να μην ακουμπάει καθόλου τη θάλασσα και να το ονομάζεται Ελλάδα. Και όταν μιλάτε για την άλλη Ελλάδα που λέγαμε εμείς πριν, όλος σας λέει πρόσεξε, αυτό είναι άλλη χώρα. Φαντάζεστε αυτό, το ζουν οι Αρμένοι αυτό. Λοιπόν, ένα χειροπιαστό παράδειγμα είναι το Αρτσάχ, έχουμε έναν ωραίο ειδικό και μαχητή εδώ, είναι η περιοχή που βρίσκεται νομικά, de jure, μέσα στο Αζερβαϊτζάν. Άρα είναι μια περιοχή η οποία είναι πλέον ανεξάρτητη, λειτουργεί μια χαρά. Έχει κάνει κάτι αυτός, λειτουργεί μια χαρά, έχει πρόεδρο και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον, το λέω τώρα κλείνοντας το μάτι στους Αρμένιους, διότι έχουν καταφέρει να έχουν πρόεδρο σε αυτή την περιοχή, ο οποίος μετά έγινε πρόεδρος της Αρμενίας. Το λέω τώρα πιο λιανά στους Έλληνες. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχετε κάποιον, τον οποίο δεν το θεωρείτε πολύ σοβαρά, ο οποίος θα είναι ο πρόεδρος της Θράκης της κατεχόμενης. Μόνοι τους αυτοί στα κατεχόμενα έχουν αποφασίσει ότι είναι ο πρόεδρος και λέτε εντάξει πολύ αυτά τώρα. Αλλά μετά αυτός ο πρόεδρος γίνεται ο πρωθυπουργός της Ελλάδος. Έχετε ένα πρόβλημα, γιατί ή όλο το πλαίσιο δεν είναι σοβαρό, τότε δεν το συζητάμε, ή δεν μπορεί να μην είναι σοβαρό στην αρχή και ξαφνικά ο ίδιος άνθρωπος να έχει σοβαρότητα. Και μάλιστα, αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει και εκτίμηση. Α, όχι, τεραφία, αυτομάτιστη διακριτή. Όχι. Εδώ υπάρχει εκτίμηση με ποια έννοια. Είναι ότι αυτός που είναι από την Αρμενία και βλέπει τον πρόεδρο που ήταν στο Αρτσάχ και ήταν και στους αγωνιστές κτλ. Τον εκτιμάει περισσότερο από το μέσο όρο. Αλλά τώρα φανταστείτε το ανάλογο, φανταστείτε ότι στον Πόντο υπάρχουν μερικοί πόντοι που είναι εκεί, αποφασίζουν μόνοι τους να έχουν έναν πρωθυπουργό τοπικά και ξαφνικά αυτός ο πρωθυπουργός γίνεται μετά από χρόνια πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Αυτό το νοητικό σχήμα θέλω να έχετε στο μυαλό σας, το οποίο σας φαίνεται εντελώς ανέφικτο, έτσι γίνεται, να σηκώσει το χέρι ποιος του φαίνεται εφικτό. Το πιο ωραίο είναι ότι οι Αρμένοι το ζουν.
το ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Άρα, στην πραγματικότητα, ακόμα και οι χάρτες για τον Αγκόρνο Καραμπά, για όσους χρησιμοποιούν πιο πολύ την ορολογία τη ρώσικη, στην πραγματικότητα, όταν βλέπετε τους χάρτες, βλέπετε ένα κομμάτι, μια περιοχή που είναι συνδεδεμένο με έναν αυτοκινητόδρομο, υποτίθεται, ενώ άμα δείτε την πραγματικότητα, και είχα χαρά να το κάνω και το 7 και το 8 και το 12, το 7 ήταν στις εκλογές, ήμουν διεθνής παρατηρητής στις περιοχές που είναι εκτός του χάρτης. Ενώ εμάς μας είχαν στείλει για να δούμε αν οι εκλογές γίνονται καλά, να φανταστούμε. Φανταστείτε λοιπόν τώρα ότι εγώ είμαι σε μια περιοχή που δεν είναι καν επίσημα πάνω στους χάρτες για να δώσει εκλογικό κέντρο αν ψηφίζουν σωστά. Ενώ υποτίθεται ότι είμαι μέσα στο Αζερβαϊτζάν. Είμαστε εντάξει, το βλέπετε αυτό σαν σχήμα. Έγιναν κανονικά οι εκλογές και συνέχισαν βέβαια και άλλες. Και στην πραγματικότητα τώρα αυτή η περιοχή είναι κολλημένη πάνω στην Αρμενία. Δηλαδή έχουν κοινά σύνορα. Η περιοχή Αρτσάχ έχει τη σημαία της, που μοιάζει με την αρμενική σημαία, και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε για τους πιο ειδικούς. Είναι ένα κομμάτι τριγωνικό που φαίνεται την εντύπωση ότι έχει φύγει από το κομμάτι το γενικό. Πάνω σε Ακουμπάν. Και τώρα η Αρμενία. Η Αρμενία που ξέρετε την Αρμενία. Άρα η Αρμενία που ξέρετε, όπως την βλέπετε εδώ, αυτό που μπορώ να παρατηρήσουμε μαζί είναι ότι εκεί που βλέπετε το κίτρινο, η Αρμενία καλύπτει πολύ λίγο αυτό που βλέπετε κίτρινο. Δηλαδή η Αρμενία είναι τωρινή. Ενώ το βλέπετε. Άρα τι γίνεται, εδώ σας δείχνω και την ταυτότητα για να καταλάβετε τι γίνεται αυτή την περίοδο. Το έχετε και να καταλάβετε και για την. Άρα την αφήνω λίγο να τη διαβάσετε για όσους διαβάζουν και αρμενικά και ελληνικά. Όσοι διαβάζουν και τα δύο βλέπουν ότι το ένα είναι η μετάφραση του άλλου. Αναφερόταν σε αυτό η Όλγα και προσπαθώ τώρα να σας εξηγήσω πώς αυτό που βλέπετε τώρα, που φαίνεται εντελώς αδιανόητο, γιατί αυτή είναι η αρμενική κάρτα της Όλγας Ζαραπτοπούλου, που είναι πόντια, που έχει ρίζες από την τραπεζούντα και είναι η αρμενική κάρτα 10.292 και άρχισαν με το 1. Και το 1 ήταν ο Αρμενάκ που σας μίλησε πριν. Έτσι βλέπετε το... Γιατί είναι εκεί που μπορεί να αναρωτιούνται τώρα πόσοι έχουν κάρτες. Ταυτότητες. Αλλά αυτό το βλέπετε. Λοιπόν, επανέρχομαι πριν και βλέπετε πάλι και θα καταλάβετε τώρα πώς πάει το Ανατολική και Δυτική Αρμενία, γιατί η Αρμενία η γενική, η ιστορική, είναι πολύ πιο μεγάλη και πάνω κάτω, το λέω απλά προς το παρόν, θα το δούμε και με το θέμα της Νεοτρονίας, το κομμάτι της Δυτικής Αρμενίας χάθηκε, έμεινε μόνο της Ανατολικής και είναι αυτό που ονομάζουμε Αρμενία. Έτσι απλά. Και από αυτό το κομμάτι να προσέχετε, γιατί βέβαια δεν υπάρχει ούτε το κομμάτι που είναι στο Αζερβαϊτζάν, ούτε το κομμάτι που είναι στη Γεωργία, το κάτω μέρος. Άρα, εδώ τι μπορείτε να δείτε. Μπορείτε να δείτε με αυτό το χάρτη ότι βλέπετε, εφόσον είμαστε στην επέτειο, και αυτό έχει σημασία όταν πραγματικά μιλάμε για επέτειο, να ξέρουμε τι λέμε, εδώ βλέπετε το μέγεθος των θυμάτων ανά περιοχή. Άρα τι μπορείτε να δείτε, για όσους έχουν το χάρτη της Αρμενίας, μπορείτε να δείτε ότι τα περισσότερα θύματα είναι εκτός της Αρμενίας που ξέρετε την επίσημη τώρα. Έχει ενδιαφέρον αυτό να το σκεφτείτε. Άρα πού ήταν αυτή. Και εδώ μπαίνουμε και σε μια διαδικασία που έχει σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη. Να θυμάστε, και είναι σημαντικό για μας, από το 2007, το Σεπτέμβριο, αναφερόταν σε αυτό ο Αρμενάκ, υπάρχει το λεγόμενο δικαίωμα των αυτόχθονων λαών, με 46 άρθρα, τα οποία είμαι σίγουρος ότι τα διαβάσατε όλοι, εφόσον είμαστε αυτόχθονοι λαοί και εμείς, και το ίδιο και οι Αρμένοι, και είναι πάντα το ίδιο. Βάζουμε ένα δικαίωμα και είναι πολλοί από τους δικούς μας που δεν το διαβάζουν καν. Αλλά το θέμα μας δεν είναι να το διαβάσουμε, είναι να το εφαρμόσουμε.
Άρα η αναφορά που έκανε, έκανε στην Βολιβία αναφορά και η Βολιβία έχει εφαρμόσει μερικά από αυτά τα άθρα πρακτικά μέσα στο κράτος. Ποιος έκανε αυτόν τον αγώνα? Οι Αβοριγινοί στην Αυστραλία. Έκανε ένα τεράστιο αγώνα για 50 χρόνια για να καθοριστεί το πλαίσιο των αυτόχθονων λαών. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο μπαίνουν και οι Αρμένοι. Οι Αρμένοι είναι μια πιο εύκολη περίπτωση, όπως και οι Πόντιοι, οι Έλληνες. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε ιστορία γραπτή. Φανταστείτε τώρα όμως, και αυτό έχει σχέση με αυτό που έλεγε η Όλγα προηγουμένως, να έχετε μόνο ιστορία προφορική. Και να λέτε ότι εμείς ήμασταν εδώ πριν από εκατοντάδες χρόνια. Όχι, σου λέει αμέσως, πες μου πώς το λες. Λες μου, το πει η γιαγιά μου. Χαμογελάτε λίγο, αλλά μερικοί από εσάς, άμα σας ρωτήσω για τις ρίζες σας και εγώ μοιάζω με μια επιτροπή και σας πω τα έγγραφα που είναι, θα δείτε ότι θα αρχίσετε να τα μασάτε και να τα λέτε εμένα οι δικοί μου έχουν πει ότι περάσαν από εδώ και τα λοιπά. Ναι, το θέμα είναι ότι τα χαρτιά τα έχεις. Άρα, να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά χαρτιά τέτοιου τύπου, έχουν γίνει πολλές εργασίες, αλλά πολλοί από τους δικούς μας δεν ξέρουν καν ότι καταγράφονται οι πρόγονοί τους μέσα σε αυτά τα χαρτιά. Άρα τι γίνεται? Γίνεται ουσιαστικά το πιο θέμα, ότι οι Αυρογενοί, επειδή ήταν σε ένα πλαίσιο προφορικού λόγου πιο πολύ, έδωσαν πολύ μεγαλύτερη μάχη για να γνωριστούν και τώρα αυτό έχει ωφέλη σε λαούς που έχουν και γλώσσα και γραπτό λόγο. Οι Αρμένοι όταν έχουν τα σιδερένια γράμματα είναι 1600 χρόνια που γιορτάσαμε πρόσφατα. Δεν είναι ότι γεννήθηκαν τώρα. Και δεν μπορεί να τους πει κάποιος ότι εσείς ήρθατε μετά. Γιατί η γενοκτονία έγινε το 1915. Ακόμα και να βάλετε το 1894, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για έναν λαό που είναι αυτόχνος. Αυτόχνος λαό σημαίνει, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε και μαζί και μετά, σημαίνει λαός που έχει μεγάλη ιστορία. Θα μου πείτε, άμα ακούσετε λαός που έχει μεγάλη ιστορία, φαίνεται αμέσως πολύ παράξενο, ακόμα και ρατσιστικό. Εννοούμε απλώς ότι υπάρχει μια καταγραφή και ξέρουμε ότι από την τάδε περίοδο μέχρι την τάδε περίοδο ήταν αυτός, η συνέχεια, δυναστής, τα λοιπά. Άμα σκεφτείτε, ας πούμε, ότι έχουμε επαφές με την Αρμενία και μέσω της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γιατί όταν ακούτε βέβαια την Γκρανακέρ, λέτε εντάξει, μπορεί μια πόλη, δεν είναι καμία σχέση μόνο με μια πόλη, έχει ένα όνομα. Αλλά αυτά εδώ μπορούμε να τα κοιτάξουμε ή να τα ψάξουμε. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρακτικά ότι από το 2004 αγωνιστές που είχαν παίξει έναν ρόλο σημαντικό στο ΑΤΣΑΦ, στον απελευθερωτικό αγώνα, όχι και στη συνέχεια αναγκαστικά, αλλά σε αυτόν τον αγώνα, θεώρησαν ότι ήταν σημαντικό να δημιουργήσουν μια εθνική επιτροπή της Δυτικής Αρμενίας, η οποία να εκφράζει μερικά δικαιώματα και να λέει πράγματα. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εντελώς εξωπραγματικό για το Ποντιακό. Άρα έχει ενδιαφέρον ότι είμαστε το 2015 και εγώ σας λέω για γεγονότα του 2004 και όταν τα μεταφέρουμε στα δικά μας τα δεδομένα, φαίνεται αυτό. Δηλαδή, για να το φαντάζεσαι, ας πούμε, στην επόμενη επιτροπή, έτσι είναι Αντώνη, όταν θα συνεδριάσει η Παμποντιακή, θα πούμε ότι τώρα θα έχουμε μία εκπροσώπηση από τους Πόντιους που είναι εκεί πέρα, τους οποίους θα τους ψηφίσουμε κιόλας και θα εκλέξουμε και τον πρόεδρο. Η προσπάθεια, η σοβαρή που έγινε για την Αρμενοποντιακή Ένωση, είναι μια προσπάθεια που γεννήθηκε το 1919. Το συζήτησαν πολύ στο Παρίσι. Τότε είχαμε τον Βενιζέλο και η θέση της Ελλάδας, για όσους δεν το ξέρουν, ήταν η εξής. Πρώτα απ' όλα ήταν θετική. Δεν ξέρω γιατί χαμογελάτε, μάλλον έχετε κάποια εμπειρία. Το θέμα είναι ότι όταν το συζητήσαν λίγο πιο πολύ και έχει ενδιαφέρον, γιατί θα ήθελα να ξανακοιτάξετε τα βιβλία της ιστορίας τα οποία έχετε διαβάσει
ενώ τα προηγούμενα βέβαια, γιατί αυτά δεν έχουν πια καμία αναφορά, αλλά τουλάχιστον τα προηγούμενα, θα δείτε ότι πάλι και στα προηγούμενα έχει ελάχιστα αναφορά το τι έγινε ακριβώς. Και η ιδέα της Ελλάδος ήταν η εξής. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα στη Θράκη, μπορούμε να κάνουμε πράγματα στη Σμύρνη, αλλά στον Πόντο δεν γίνεται, γιατί δεν έχουμε επαφή. Και είναι σωστό αυτό, υπάρχει. Όντως δεν είναι η συνεκτικότητα, δεν το κολλάμε. Και αυτό είναι ένα προβληματισμό που σίγουρα είχε και η Βασιλική, ακόμα και ο Γιάννης κλπ. Τύπου τι κάνουμε όταν δεν έχουμε συνεκτικότητα. Άρα η ιδέα της Ελλάδας είναι, αν γίνει πραγματικά ένα κράτος εκεί, εμείς θα μπορέσουμε να το βοηθήσουμε. Γιατί, άρα το τέλος ήταν ότι να μην γίνει. Αυτό είναι που θυμούνται οι Έλληνες. Αλλά δεν έγινε έτσι. Συμφώνησαν να γίνει υπό την αιγίδα της Αρμενίας. Γιατί η Αρμενία δεν έχει το ίδιο πρόβλημα, γιατί η Αρμενία είναι δίπλα. Κολλάει. Άρα στην πραγματικότητα, το βλέπετε τώρα, αν θέλετε να το δείτε ακριβώς, εδώ είμαστε στη συνήθεια της Ευρώπη. Άρα οι συζητήσεις που σας λέω αρχικά ήταν μυστικές στο Παρίσι. Και όταν θα φτάσουν στη συνθήκη Σεβρών, την οποία μετά την έχουμε ακούσει, στην πραγματικότητα στο ενδιάμεσο θα έχει μπει και ο ρόλος του Πρόεδρου της Αμερικής, ο κ. Wilson. Μεγάλο όνομα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα σας έλεγα ότι πήρε και βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά είναι και άλλοι που έχουν πάρει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και δεν είναι εντελώς χαρακτηριστικό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι Ευρωπαίοι ζήτησαν από Αμερικανό να προτείνει το χάρτη της Αρμενίας. Από Αμερικανό που δεν υπογράφει ως Αμερική τη συνθήκη της Ευρών, ούτε τη συνθήκη της Λοζάνης, για να μην μπερδευτείτε. Ενώ βέβαια την υπογράφει η Ιαπωνία και στις δύο φορές. Που έχει άμεση σχέση, όπως ξέρετε, λόγω απόστασης. Άρα, αυτό το χάρτη τώρα που βλέπετε, τότε βέβαια δεν θα το ονομάσουμε Δυτική Αρμενία, θα το ονομάσουμε Αρμενία. Άρα, αυτό που βλέπετε πάνω κάτω, για τους πιο ειδικούς του Πόντου, η γραμμή που τελειώνει το μπλε πάνω στη θάλασσα είναι λίγο πιο ανατολικά από την Κερασούντα. Εντάξει, αυτό για να έχετε λίγο την λίγη. Άρα, δεν πιάνει, η Δυτική Αρμενία δεν πιάνει όλο τον Πόντο. Αυτό θα είναι ένα θέμα. Άρα εδώ βλέπετε τον Wilson και βλέπετε ακριβώς πως είναι καταγεγραμμένο και τώρα μπορείτε να δείτε με αυτά τα δεδομένα πάνω κάτω, αυτά που σας έλεγα προηγουμένως, ότι βλέπετε στο κέντρο την Αρμενία που ξέρετε, βλέπετε με τον τρόπο που πάνω κάτω βλέπουμε το Αρτσάχ και βλέπετε και την Δυτική Αρμενία που όπως καταλαβαίνετε το πιο μεγάλο κομμάτι. Το πιο ενδιαφέρον στην υπόθεση για όσους έχουν παρακολουθήσει εδώ και διαλέξει για θέματα στρατηγικής, είναι ότι μόνο η Δυτική Αρμενία έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Ενώ η Αρμενία δεν έχει. Και πρέπει να ξέρουμε, αυτά έχουν σχέση με την τοποστρατηγική και την χρονοστρατηγική, ότι μία χώρα που δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα θα έχει προβλήματα. Εκτός αν ήταν χώρα που δεν είχε Ελβετία. Η Βετία φτιάχτηκε ως χώρα βουνών. Από τα βουνά, εγώ προστατεύω με τα βουνά, είναι κάστρο. Όταν όμως έχει θάλασσα και ξαφνικά σου τη βγάζουν, τότε υπάρχει ένα θέμα. Άρα αυτός εδώ λοιπόν είναι ο συγκεκριμένος χώρος. Από το 2004 μέχρι το 2007, πάνω κάτω, οι εκπρόσωποι σε όλο τον κόσμο της Δυτικής Αρμενίας διεκδικούσαν δικαιώματα χωρίς καμία βάση. Θεσμική. Όταν εμφανίστηκαν λοιπόν τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών, ξαφνικά όλοι αυτοί ήταν ήδη προετοιμασμένοι για να πατήσουν πάνω σε αυτά τα δικαιώματα. Άρα, άμα σας πω τώρα ότι η Δυτική Αρμενία πάει και στα Ηνωμένα Έθνη και πηγαίνει και συνεδριάζει για αυτό το θέμα. Όχι ως Δυτική Αρμενία κράτος αναγνωρισμένο κτλ. Όχι, αλλά προς παρόν ως αντιπροσωπεία. Είναι ακριβώς το ίδιο, δεν ξέρω αν προσέξατε. Είχαμε ένα ανάλογο θέμα με την Παλαιστίνη. Η Παλαιστίνη δεν είχε κράτος, ενώ δεν είχε κράτος αναγνωρισμένο. Τώρα η Παλαιστίνη είναι μη μέλος κράτος
των Ηνωμένων Εθνών και άμα πάτε στα Ηνωμένα Έθνη, θα το έχουμε, στη Νέα Υόρκη, θα δείτε ότι οι δύο πρόσφατες σημαίες που μπήκαν είναι του Βατικανού και της Παλαιστίνης. Πράγμα το οποίο πριν μερικά χρόνια ήταν εντελώς αδιανόητο. Κανένας δεν το σκεφτόταν. Για όσους ξέρουν λίγο περισσότερα πράγματα για την ΑΟΣ, θα ήταν καλό να το συζητήσουμε γι' αυτό, η Παλαιστίνη έχει ένα κομμάτι που έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Είναι η λωρίδα της Γάζας. Στη λωρίδα της Γάζας έχουμε ΑΟΣ, η οποία επίσημα ανήκει στο Ισραήλ. Άρα ενδιαφέρον έχει ότι το Ισραήλ δεν πάει εκεί. Αλλά δεν κάνει καμία έρευνα, εξόρυξη εκεί. Πάει στην Αίγυπτο. Το ενδιαφέρον είναι ότι ούτε η Αίγυπτος δεν πάει εκεί. Το ενδιαφέρον είναι ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος λέει ότι το άλλο υπάρχει, αλλά δεν πάνε. Αλλά τώρα όμως θυμάστε ότι αυτό που έχει σημασία με τα κράτη είναι τι κάνουν και όχι τι λένε. Και φανταστείτε να μας έλεγαν ότι αυτό είναι Παλαιστίνη βεβαίως και πηγαίνουν. Έχουν κράτη που κάνουν τέτοια πράγματα. Εδώ λοιπόν δεν γίνεται και δεν υπάρχει το ίδιο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η Δυτική Αρμενία έχει και ΑΟΛ. Πολύ έτσι, επειδή τώρα είστε πιο ενημερωμένοι για θέματα ΑΟΣ. Και σας υπενθυμίζω βέβαια ότι η Μαύρη Θάλασσα έχει υδρογονάνθρακες. Άρα θυμάμαι έναν φίλο μου Αρμένη που μου έλεγε πώς τα έχει φτιάξει τα πράγματα ο Θεός, οι υδρογονάνθρακες δεν έχουμε ποτέ εμείς. Και λέει, κάθε φορά πέφτει στον διπλανό. Ναι, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει και τελικά ο Θεός απλώς τα βάλε πιο βαθιά. Άρα όταν φτάνεις πιο βαθιά, έχω και εγώ. Λοιπόν, υπενθυμίζω για τον Πόντο ότι στη Μαύρη Θάλασσα, άμα οι Έλληνες του Πόντου είχαν μείνει στο Πόντο, ο Πόντος θα είχε ως ΑΟΣ 53.155 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε μια περιοχή όπου υπάρχουν υδρογονάνθρακες. Για όσους από εσάς δεν ξέρουν ότι υπάρχουν, γιατί μερικές φορές δεν είμαστε ενημερωμένοι, σας υπενθυμίζω ότι το Μάρτιο του 2013 η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωκοινοβουλίου ήταν η προώθηση των ερευνών στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο και ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε η λέξη ΑΟΣ σε ευρωπαϊκό κείμενο. Θα μου πείτε για ποιο λόγο, εφόσον δεν είμαστε, και όμως είμαστε μέσω της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν, το 2007, δεν μπορούσε να κάνει καμία ανακοίνωση τέτοιου τύπου και στη Μεσόγειο ποιος είναι, πολύ απλά, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα, για την περιοχή που μιλάμε για την Ανατολική Μεσόγειο. Τα δεδομένα που θέλω να δείτε τώρα είναι πάντοτε ενδιαφέρον όταν οι άνθρωποι λένε ότι η κατάσταση είναι χάλια, αλλά αυτό το έδειχνα και για τους Κύπριους. Άρα ελπίζω να βλέπετε ότι το πράσινο είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ότι είμαστε το 1878 και τότε η Κύπρος από μια φανταστική καραμπόλα διπλωματικών σχέσεων, η οποία αρχίζει από τον πόλεμο της Ρωσίας με την Τουρκία, το Casus Belli της Αγγλίας, την διαιτησία στο Βερολίνο της Γερμανίας, την παρέμβαση της Γαλλίας με την Αγγλία, τη μυστική συμφωνία της Αγγλίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία για να μην είναι εμπόδιο η Αγγλία για το θέμα της Βουλγαρίας και πώς δόθηκε η Κύπρος στους Άγγλους χωρίς πόλεμο. Αυτό έχει ενδιαφέρον για όσους είναι πρόσφατοι στην ιστορία, που είναι πιο νέοι εδώ που βλέπω, είναι ότι όταν κάποιος σας λέει από την Τουρκία ότι εμείς την Κύπρο δεν θα την εγκαταλείπαμε ποτέ. Ακόμα και αν δεν είχε Τούρκου Κύπρους. Και λες, καλά, το 1878 τι κάνατε ακριβώς. Και σας υπενθυμίζω για λόγους συνεκτικότητας, επειδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήθελε να έχει επαφή με την Αλβανία και με την Βοσνία, ήταν διατεθειμένη να δώσει εντελώς την Κύπρο, η οποία ήταν άχρηστη επειδή είναι νησί, για να μπορεί να περνάει από το νότιο μέρος της Βουλγαρίας.
Και γιατί η συνθήκη Αγίου Στεφάνου είχε δημιουργήσει τη Βουλγαρία που έκοβε την Οθωμανική Αυτοκρατορία στα δύο. Άρα λέγαμε τότε ότι ήταν μια νίκη σλαβική, ότι ήταν κάθε τους ο άξονος, άρα προσπάθησαν, ενώ έχουν χάσει τον πόλεμο, προσέξτε και ενδιαφέρον αυτό. Συνθήκη Αγίου Στεφάνου 1878. Χάνει τον πόλεμο και πα σε νέες διαπραγματεύσεις για να κερδίσει κάτι. Αυτό πρέπει να το έχει όμως. Άρα να ξέρετε ότι είναι το ίδιο πρόβλημα και με τους Αρμένιους και με τους Έλληνες. Οι Αρμένοι όταν κερδίζουν, όταν πα σε διαπραγματεύσεις, όπως και οι Έλληνες, μπορεί και να χάσουν. Οι Τούρκοι όταν χάνουν, μπορεί και να κερδίσουν στις διαπραγματεύσεις. Και κέρδισαν. Πήραν πίσω το νότιο μέρος της Βουλγαρίας για να έχουν ζώνη επαφής. Και για όσους δεν τα ξέρουν αναλυτικά, υπάρχουν στα μυστικά αρχεία του Αλέξανδρου Καραθοδωρή, όπου τα έχει καταγράψει όλες αυτές τις συνομιλίες, και όσοι θέλουν να δουν την αλήθεια, υπάρχει στο Ίδρυμα Ερευνών, εδώ στην Αθήνα, τα αρχεία, το αρχιακό υλικό του Αλέξανδρου Καραθοδωρή που καταγράψαμε και μπορεί να δείτε τα γνήσια, τα τηλεγραφήματα, τα κωδικοποιημένα και μη. Εδώ λοιπόν έχετε το ανάλογο από αυτό που ονομάζουμε τη μεγάλη ιδέα και έχει ενδιαφέρον, αν θυμάστε καλά, η μεγάλη ιδέα, και δεν βλέπουμε συχνά τους πόντιους να λένε κάτι για τη μεγάλη ιδέα, η μεγάλη ιδέα δεν συμπεριλαμβάνει τον πόντο. Και η εξήγηση είναι αυτό που είπαμε από το 19, είναι ότι άμα προσέξετε πώς ήταν η Ελλάδα το 1887, και τι ονομάζουμε μεγάλη ιδέα, θα δείτε ότι είναι μόνο περιοχές με τις οποίες έχουμε άμεση επαφή. Άρα ή μέσω ξηράς ή μέσω θάλασσας. Δεν έχουμε καμία που αποτελεί εξαίρεση. Ενώ ο Πόντος θα ήταν εξαίρεση. Γιατί άμα δεν έχετε πρόσβαση στην Κωνσταντινούπολη και να έχετε ζώνη επαφής με τις δύο θάλασσες, δεν μπορείτε να πάτε από την άλλη πλευρά. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί τώρα όταν τα βλέπετε πιο αρμενικά τα πράγματα, τα δεδομένα της μεγάλης ιδέας είναι μικρά. Άρα, αν θέλετε, θα μπορούσατε να ονομάσετε την μεγάλη Αρμενία σαν μεγάλη ιδέα για να καταλάβετε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε με τη Ρουμελία και θέλω να σας δείξω πώς ήταν αυτό. Το βλέπετε τη διαφορά. Εδώ το βλέπετε με τη Βουλγαρία που κόβει και δεν κόβει. Ωραία. Εδώ θέλω να σας δείξω, επειδή έχουμε αποκτήσει ειδικότητα τώρα σε θέματα χρέους, αυτά είναι τα χρέη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πριν το 1914. Τα χρέη αυτά δεν είναι σε πλαστικές μονάδες, ούτε σε ρούβλια, όπως θα ήθελαν μερικοί, είναι σε χρυσό. Και νομίζω ότι για όσους κατέχουν λίγο τα μαθηματικά, εκτός από αυτούς που πραγματικά έχουν ένα πρόβλημα, άμα κοιτάξετε πόσα είναι τα ψηφία, θα καταλάβετε αμέσως ποια είναι τα μεγέθη, χωρίς να ξέρετε ακριβώς τι σημαίνει. Άρα, αυτά εδώ είναι κατάλογος που μπορείτε να τα βρείτε εσείς και έχει ενδιαφέρον για όσους θυμούνται και τις τράπεζες. Υπάρχει βέβαια και η Deutsche Bank, εντελώς δεξιά, όπως βλέπετε, και άλλες τράπεζες που μπορεί να σας θυμίσουν διάφορα πράγματα. Το ενδιαφέρον λοιπόν, όταν χρωστάς λεφτά, δεν έχει το χρέος. Είναι μόνο αν στα ζητά. Πολλοί από εμάς έχουν την εντύπωση ότι το πρόβλημα είναι ότι το χρέος. Όχι, όχι, είναι στρατηγικό λάθος. Το πρόβλημά σου είναι ότι να σου ζητά αυτά που χρωστάς. Αν χρωστάς και κανένας δεν σου ζητάει, δεν πειράζει που τα χρωστάς. Άρα σας υπενθυμίζω ότι όταν είστε πλούσιος και θέλετε να αγοράσετε κάτι, θα δείτε ότι ουσιαστικά θα ζητήσετε από την τράπεζα ένα πράγμα που θα το χρωστάτε και έχει ενδιαφέρον ότι θα σας το ζητάει πολύ λιγότερο από τον φτωχό που δεν ζήτησε τίποτα αλλά του το έδωσαν το δάνειο. Τα λέω αυτά, αυτά είναι θεωρητικά, είναι σε άλλες χώρες, αυτά δεν τα ξέρετε καλά. Τα λέμε μόνο για την Αρμενία και για την Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε. Και έχει ενδιαφέρον, άμα κοιτάξετε, θα δείτε ότι έχετε και ημερομηνίες, δεν ξέρω αν τις βλέπετε. Τις βλέπετε τις ημερομηνίες. Το βλέπετε τι σημαίνει η 8η στήλη. Ναι, αυτά είναι πόσο τρέχουν. Και τα βλέπετε αυτά. Για όσους νομίζουν ότι αυτά είναι εντελώς θεωρητικά κτλ. Άρα,
για τις συνθήκες ευρώ. Ποια είναι η θέση της Ελλάδος πάνω κάτω. Η θέση της Ελλάδος, συμπυκνωμένα, είναι η συνθήκη ευρώ αποτελεί ενδιαφέρον μόνο για τους ιστορικούς, διότι έχει αντικατασταθεί από τη συνθήκη της Λοζάνης. Και τελειώσαμε, δεν λέμε τίποτα άλλο. Ποιο είναι το πλαίσιο των Αρμενίων. Οι Αρμένοι που ζουν στην Ελλάδα πάνω κάτω λένε τα ίδια. Δηλαδή όσο είναι σε άγνοια η μεν, είναι και η δε. Οι Αρμένοι που δεν ζουν στην Ελλάδα λένε η συνθήκη της Λοζάνης είναι απαράδεκτη γιατί δεν είμαστε μέσα. Και έχουν δίκιο. Στην συνθήκη της Λοζάνης δεν υπάρχει καν η λέξη Αρμένης. Όχι η Αρμενία, δηλαδή δεν υπάρχει καν ότι υπήρχε κάποιος πληθυσμός. Το έχουν σβήσει εντελώς. Εντάξει, τώρα έχετε πρόσβαση στους υπολογιστές, δεν είναι να με πιστέψετε να διαβάσετε όλο. Βάζετε διάφορες λέξεις που έχουν σχέση με αρμενικό και δείτε ότι δεν βγαίνει τίποτα. Τίποτα. Ενώ στις συνθήκες ευρών υπάρχει λέξη Αρμενία. Άρα, ποια είναι η θέση τώρα των Αρμενίων που το σκέφτομαι. Λένε, εμάς μας έχουν βάλει να ακολουθούμε μια συνθήκη την οποία δεν υπογράψαμε, όπου έχουμε εξαφανιστεί και θεωρούμε ότι είναι η νόμιμη, η οποία καταπατάει μία που υπογράψαμε και εμείς ήμασταν μέσα. Άρα ποια είναι η θέση τους. Η θέση τους είναι, εμείς υπογράψαμε μόνο μία συνθήκη, δεν υπογράψαμε καμία άλλη. Στο ενδιάμεσο όμως έχουν υπογράψει μία άλλη, η οποία είναι και αυτή κακή. Είναι η συνθήκη Κάρς. Η συνθήκη Κάρς, η Αρμενία την υπέγραψε με έναν πολύ παράξενο τρόπο, δεν την υπέγραψε. Η Αρμενία είναι μέσα στη Σοβιετική Ένωση, η Σοβιετική Ένωση υπογράφει με την Τουρκία, άρα υπογράφει εκπροσωπώντας τις 15 μονάδες, μία από τις 15 είναι η Αρμενία και η Σοβιετική Ένωση αποδέχεται να δώσει ένα κομμάτι της Αρμενίας, τσακ, πάρτο, στην Τουρκία. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι άμα διαβάσετε συγκεκριμένα τη συνθήκη, σας εξηγεί ότι δεν μπορεί τρίτο μέλος να κάνει παρέμβαση στη συνθήκη. Κοιτάξτε τώρα την παγίδα που έχουν βάλει την Αρμενία, γιατί η Αρμενία εκπροσωπείται μόνο από τη Σοβιετική Ένωση, αλλά δεν μπορεί να το πει τίποτα, και άμα θεωρήσει μετά το 1991 ότι είναι εκτός, τότε είναι τρίτο μέλος. Αυτό εμείς στην Ελλάδα θα το λέγαμε. Εντάξει, θα μην πω την έξι, αλλά αρχίζει με πι. Εντάξει, τώρα. Άρα, θα σου το λέω αυτό γιατί πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Πολλοί από εσάς εδώ, δεν θα σας βρω να σηκώσετε το χέρι γιατί πριν ήταν δραματικό, πιστεύουν ότι η συνθήκη του Λοζάνης δεν θα αλλάξει ποτέ. Άρα, αυτό που θέλω απλώς να σας πω είναι ότι δεν μπορεί να μην αλλάξει ποτέ γιατί έχει αλλάξει ήδη. Εντάξει, ωραία. Άρα έχει αλλάξει ήδη από το 1960, επειδή το άρθρο 20 και 21 έχουν καταργηθεί και αφορούσαν την Κύπρο. Το άρθρο 20 και 21 προέβλεπε ότι οποιοδήποτε νιώθει ότι είναι Τούρκος έπρεπε να φύγει. Και η συνολική διαδικασία ήταν σε 3 χρόνια. Άρα από το 23, βάλε συν 3, 26, μετά από το 26 δεν υπήρχε δικαίωμα σε ένα άτομο να νιώθει ότι είναι Τούρκος και να μείνει στην Κύπρο. Εντελώς τυχαία βέβαια αυτό το άρθρο δεν εφαρμόστηκε ποτέ μέχρι το 1959 και το 1959 μετά τον απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου σκέφτηκαν κάποιοι ότι παρόλο που δεν εφαρμόστηκε ποτέ θα μπορούσε να έρθει κάποιος και να πει ρε παιδιά γιατί δεν το εφαρμόσατε και το 1960 στη συνθήκη Ζυρίχη Λονδίνου καταργούν το άρθρο 20-21. Για το οποίο βέβαια ήσασταν όλοι ενημερωμένοι και ξέρετε λοιπόν ότι καταπαθήθηκε αυτή η συνθήκη η οποία προστατεύεται από την Ελλάδα ακόμα και το 2007 για να μην υπογράψουμε συνθήκη ευρωπαϊκή η οποία προβλέπει ότι κάποιος που είναι Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να μετακινηθεί σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Και η Ελλάδα δεν το υπέγραψε εκείνη τη στιγμή, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί καταπατούσε τη συνθήκη της Λοζάνης. Η οποία τι προβλέπει, προβλέπει ότι κοντά στα σύνορα έχουμε buffer zone. Ουδέτερη ζώνη που δεν μπορούν αυτοί που μένουν εδώ να μένουν εδώ και αυτοί που μένουν εδώ να μένουν εδώ. Βέβαια επί του πρακτέου δεν είναι ακριβώς έτσι που πάνε τα πράγματα, αλλά αυτό που σημαίνει ότι όταν μπήκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981,
από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει ότι οποιοδήποτε Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να μετακινηθεί, να εγκατασταθεί σε μια Ευρωπαϊκή χώρα, και μάλιστα μετά, ξέρετε, να γίνει ακόμα και δήμαρχος, να εκλεγεί ευρωπαϊκές εκλογές, ευρωβουλευτές κλπ. Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό θέμα. Γιατί σε μια ζώνη δεν γίνεται. Λόγω της συνθήκης της Λοζάνης. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ταυτόχρονα μερικοί θεωρούν ότι μια συνθήκη δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ. Άλλοι δεν ξέρουν καν ότι έχει αλλάξει ήδη. Και άλλοι συνεχίζουν να την προστατεύουν θεωρώντας ότι δεν θα αλλάξει ποτέ. Είναι πάνω κάτω το σύνδρομο που είχαμε με τη Σοβιετική Ένωση, η οποία κράτησε 0,68 σε αιώνες. Το λέω αυτό γιατί τη σύσταση του Βυζαντίου, άρα ξέρετε τι είναι 11 μονάδες. Άρα μας έπρεξαν τα σηκώτια με 0,68, ότι αυτό θα είναι άπειρο, και εμείς είμαστε με 11 μονάδες στο πώς ήμασταν 29 Μαΐου. Πρέπει να το έχεις. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, η Αρμενία εμφανίζεται και εδώ έχει πάλι ενδιαφέρον γιατί όπως το βλέπετε εμφανίζεται πάνω σε αυτό το χάρτη, είναι εποχής αυτός που χάρισα. Δηλαδή βλέπετε ότι γράφει Τουρκία 1920 και βλέπετε ότι εμφανίζεται η λέξη Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν δεν είναι πάνω όπως νομίζουμε τώρα, είναι πιο πέρα. Άρα, αν σας στεναχωρούν αυτοί οι χάρτες γιατί δεν φαίνονται πολύ ωραία, είναι οι χάρτες της εποχής. Θα σας υπενθυμίζω ότι σε μια συνθήκη δεν έχουν καμία σημασία οι χάρτες, είναι μόνο το κείμενο. Το κείμενο πάντοτε πατάει πάνω στους χάρτες. Οι χάρτες είναι απλώς ενδεικτικοί. Άρα μην περιμένετε, εδώ είναι και για τη ζώνη των Ελίσποτων, τα Δαρδανέλια που λέμε. Στην πραγματικότητα αυτό θα είναι στη συνέχεια η σύμβαση Μοντρέ του 1936, η οποία όμως θα λήξει το 1956, όπως προβλέπεται από το άρθρο 28, με ημερομηνία λήξης 20 χρόνια, και έχει ενδιαφέρον γιατί η Ελλάδα και η Τουρκία τσακώνονται πάλι για τη σύμβαση Μοντρέ, η οποία δεν υπάρχει, το έχει ενδιαφέρον. Για να ξέρετε ότι δεν βάζετε όπου να είναι τα λεφτά σας, αλλά τα βάζουμε σε επιτροπές που ασχολούνται με μια συνθήκη που δεν υπάρχει και το ζήτημα μεταξύ των δύο κρατών είναι, εδώ προσέξτε ότι είναι καλό να είστε καθιστοί, πριν αρχίσει η συνθήκη, έχει ένα κομμάτι από πάνω. Οι μεν λένε ότι αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει συνθήκη, και οι άλλοι λένε ότι αυτό υπάρχει, γιατί αυτό που δεν υπάρχει είναι τα άθρα που είναι από κάτω. Αυτό δηλαδή, ακόμα και η εξέταση φιλολογίας δεν το έχουν σκεφτεί, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το δουν. Δηλαδή, αν η εισαγωγή ανήκει στην έκθεση. Να πάμε τώρα στο βαθμό. Ωραία, θα το δείτε αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι τα... Και τώρα βλέπετε λοιπόν ακριβώς πώς είναι η Αρμενία και ελπίζω να βλέπετε ακριβώς και πού είναι το Κάρτς. Ναι. Εδώ. Άρα, θέλω να καταλάβετε, κοιτάξτε λίγο τις πόλεις, τους Αρμένους, εύκολα το βοηθάω τους όλους. Πρώτα απ' όλα βλέπετε πού είναι η λίμνη Βαν, εντάξει, η μεγάλη. Κοιτάξτε πού είναι Κάρς, Ερζερούν, μετά κοιτάξτε πού είναι η Τραπεζούντα, και βλέπετε πώς πηγαίνει. Αυτό εδώ είναι σχεδόν ολόκληρο, είναι Τερβιζόντα αυτό το πράγμα, εντάξει, η περιοχή. Και βλέπετε λοιπόν ότι σταματάει σε αυτό το σημείο από κάτω και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι μέχρι που πηγαίνει. Γιατί άμα το σκεφτείτε καλά και για σένα, η Δυτική Αρμενία πηγαίνει και ανατολικά. Είναι απίστευτο. Και πιάνει και κομμάτι Αρτσάχ. Που αυτό, άμα δεν το κοιτάξετε στην περιοχή, δεν καταλαβαίνετε ακριβώς τι λένε. Άρα, αυτό που έχει λοιπόν ενδιαφέρον είναι ότι αυτά συμφωνήθηκαν. Τώρα, με ένα χάρτη πιο προσεγγίσιμο, τα βλέπετε τώρα λίγο καλύτερα, αλλά να θυμάστε πάνω ότι κοιτάζουμε και τι γίνεται πριν. Το άλλο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το όρος Αραράτ, πού βρίσκεται. Άρα, τους Αρμενίους μη στεναχωρηθείτε αν οι Έλληνες σας πούν ότι στην Αρμενία βέβαια, γιατί ούτε καν το ξέρουν ότι δεν είναι μέσα. Αλλά εδώ να καταλάβετε για τους Έλληνες ότι είναι σαν να έχουμε τον Όλυμπο να είναι εκτός Ελλάδος.
Αλλά το πιο τρομακτικό, και αυτό το έχω ζήσει, είναι ότι άμα πάτε στο Ερεβάν, στο αεροδρόμιο, και κοιτάζετε, είναι δύσκολο να μην δείτε το Αραράτ. Ελπίζω να θυμάστε ότι το Αραράτ είναι λίγο πιο μεγάλο από τον Όλυμπο. Τους λέω λίγο πιο μεγάλο για να μην. Αλλά τέλος πάντων. Όταν θα φύγουν οι φίλοι, θα σας πω ότι είναι βέβαια πολύ πιο μεγάλο. Τεράστιο. Ακόμα και το μικρό Αραράτ δεν είναι τόσο μικρό όσο νομίζουμε. Άρα, για να καταλάβετε, ο Wilson όταν το σκέφτηκε έκανε ένα πλάνο με τα 14 σημεία και θεώρησε εντελώς φυσιολογικό ο Wilson, ο Αμερικανός που δεν έχει καμία σχέση με αυτά, ότι το όρος Αραράτ πρέπει να είναι στην Αρμενία. Δεν είπε θα το βάλω αλλού. Γιατί άμα κοιτάξετε που είναι, δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Δεν έχουμε ακριβώς ακριβώς. Το βλέπετε εδώ. Άρα η Αρμενία είναι αυτό. Και στην πραγματικότητα ούτε καν αυτό εντελώς τώρα. Το Αραράτ είναι εδώ. Βλέπετε απόσταση από Ερεβάν. Και επειδή έχουν τώρα πολύ ωραίο αεροδρόμιο στην Ερεβάν, έχετε μια τζαμαρία που είναι φτιαγμένο σαν είναι φτιαγμένο για να κοιτάξει το Αραράτ, ας πούμε. Βέβαια μετά σου εξηγούν ότι είναι από την άλλη. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Υπάρχουν μερικά πράγματα γεωστρατηγικής που έχουν σχέση με αυτό που ονομάζουμε τα φυσικά όρια. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα λίγο πιο μακρινό για να μην μπερδευτούμε και να μην μου πείτε ότι έχουν υπονοούμε. Παίρνετε λοιπόν τη Γαλλία και κοιτάζετε πώς είναι χωρισμένη η Γαλλία με τις άλλες χώρες. Θα δείτε ότι με την Ισπανία έχετε ένα οριζόντιο πράγμα. Πήρε, νέα, εντάξει. Με την Ιταλία έχετε τις Άλπες. Μετά συνεχίζετε με τον Ζιουρά και εκεί που δεν έχετε, έχετε προβλήματα. Γιατί έχετε προβλήματα, γιατί είναι ακριβώς από εκεί που μπήκαν οι Ναζί μέσω Βελγίου από πάνω, ενώ όλοι θεωρούσαν ότι δεν θα γινόταν. Άρα τα φυσικά όρια τι είναι? Είναι η θάλασσα. Είναι τα βουνά. Στο Αρτσάχ λέμε τα βουνά και εμείς. Τόσο χαρακτηριστικό είναι. Άρα δεν έχει καμία σχέση με την Αρμενία. Δηλαδή μπορείτε να φανταστείτε τώρα η Αρμενία να είναι επίπεδο κόκκινο και το άλλο να είναι βουνό πράσινο. Δηλαδή σε 7 ώρες μπορείτε να δείτε μια μεγάλη διαφορά. Το λέω αυτό γιατί άμα σκεφτείτε ότι οι Αρμένοι πώς ονόμαζαν τους Πόντιους. Και το είπε σε κάποια φάση και ο Αρμενάκη προηγουμένως, λέει εμείς είμαστε λαός του βουνού, εννοούσε τους Αρμένιους. Τους Έλληνες τους ονόμαζαν λαός της θάλασσας. Άρα έχει ενδιαφέρον τώρα, γιατί έχουμε μερικούς Πόντιους που θεωρούν ότι ο Πόντος πάνω κάτω θα μπορούσε να το ονομάσουμε νέο Πόντο και να το βάλουμε στην Ελλάδα. Όπως έχουμε οι Όρχοι και έχουμε νέοι Όρχοι, βλέπετε. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν καταλάβει ότι η Νέα Υόρκη δεν είναι στην Αγγλία. Το ξαναλέω. Γίνεται μια επανάσταση. Τρώνε τη Νέα Υόρκη, τη βγάζει τη Νέα Υόρκη, την ξαναβάζετε στην Αγγλία και λέτε εδώ θα είναι η Νέα Υόρκη. Ποιος θα καταλάβει αυτό το πράγμα? Άμα θέλετε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε μια πολιτεία εμείς που ονομάζουμε Νέα Ορεστιάδα. Η Νέα Ορεστιάδα πρέπει να λέγεται Νέα Ορεστιάδα και όχι Ορεστιάδα. Ενώ έχουμε πολλούς από εμάς που τη λένε Ορεστιάδα. Ενώ η Ορεστιάδα είναι από την άλλη πλευρά. Όταν λοιπόν σιγά σιγά βγάζουμε το Νέα, ξεχνάμε ότι υπάρχει η Ορεστιάδα. Άρα την ονομάζουμε και αυτή η Ορεστιάδα. Τότε έσβησε το παρελθόν και προσέξτε, το έχετε αποδεχτεί εσείς. Το χειρότερο με αυτά τα δεδομένα είναι όταν το αποδέχεσαι εσύ. Δεν είναι σαν την ψυχολογία τα κράτη. Ψυχολογία είναι μερικές φορές δεν το αποδέχεσαι και λες δεν υπάρχει. Δεν σας βλέπω, δεν υπάρχει. Εντάξει, αυτό είναι πρόβλημα ψυχολογικό. Το θέμα είναι ότι όταν τα κράτη λειτουργούν ψυχολογικά έχουν προβλήματα. Και λέγεται ακόμα και σύνδρομο στο χώρο μερικές φορές. Άρα, ας το αφήσουμε και να κοιτάξετε λοιπόν αυτό το χάρτη. Και τώρα, εδώ βλέπετε Tratado de Kars. Είναι ακριβώς για την περιοχή Kars και για όσους δεν καταλαβαίνουν τι είναι τα μεγέθη, η περιοχή Kars δεν είναι, μην φανταστείτε μόνο την πόλη.
όπως λέμε, περιοχή Τραπεζούντας. Αυτό πάει πακέτο. Άρα εδώ μπορείτε να το δείτε τι έγινε το 1921 και έχει ενδιαφέρον, γιατί άμα κοιτάξετε πού είναι το Ερεβάν και βλέπετε ότι εδώ έχετε την αναφορά Καραμπά. Άρα Καραμπά, ουσιαστικά είναι Καραμπά, Ναγκόρνο Καραμπά, το Αρτσάχωμος είναι πιο μεγάλο. Και βλέπετε λοιπόν ότι αυτό που ονομάζουμε Αρμενία έχει χάσει και αυτό το κομμάτι. Έχει χάσει. Ναι, 1921. Είναι η συνθήκη του ΚΑΣ, την οποία είπαμε προηγουμένως ότι την έχει υπογράψει η Σοβιετική Ένωση με την Αρμενία μέσα. Άρα, τα θέματα που πρέπει να κοιτάξουμε τώρα, έχει ενδιαφέρον, είναι ότι θυμάστε ότι μερικοί μας εξηγούν ότι δεν υπάρχει μουσουλμανικό τόξο. Αυτοί ανήκουν στην κατηγορία ότι ακόμα και να είχαν ένα βέλος εκεί που πρέπει, δεν θα ήξεραν ότι υπάρχει τόξο. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Τώρα σας δείχνω πώς είναι τα πράγματα μετά. Και έχει ενδιαφέρον τι. Αυτό εδώ είναι πιο πολύ που είναι οι Τούρκοι. Εδώ όταν έχετε έτσι αυτά είναι ότι έχουν μειονότητες. Και έχει ενδιαφέρον τώρα πως αυτά ερμηνεύουν ανάποδα. Δηλαδή είναι οι τουρκικές μειονότητες σε αυτές τις περιοχές. Άρα στην Αρμενία έχουμε τουρκική μειονότητα, όπως και εδώ. Όπως και εδώ, όπως και εδώ, όπως και εδώ. Κοιτάξτε τώρα όμως τι γίνεται. Εδώ έχετε τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς, οι οποίοι δεν είναι Τούρκοι. Αλλά αν κοιτάξετε αυτόν τον χάρτη και τον συνδυάσετε με τη συνθήκη Βερολίνου, θα καταλάβετε ότι η πρόσβαση που ήθελαν ήταν ακριβώς για να πιάσουν αυτές τις περιοχές. Άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν έγιναν μουσουλμάνοι μόνοι τους. Ωραία, αλλά έμειναν. Okay. Να καταλάβετε, σε αυτή εδώ την περιοχή οι Βούλγαροι, το συχνά το λένε με χιούμορ, Βουλγαριστάν. Τους λόγους που καταλαβαίνετε. Άρα, αυτό σημαίνει τι. Σας δείχνω τώρα λίγο τη συνθήκη της Λοζάνης. Θα ήθελα να την κοιτάξετε, αλλά θέλω τώρα να μιλήσουμε πιο πολύ για στρατηγική σε υψηλό επίπεδο. Ας πούμε ότι έχετε μια συνθήκη και έχετε και μια άλλη συνθήκη. Εδώ είναι απλό αυτό που θα κάνουμε σαν άσκηση. Θα θεωρήσουμε ότι δεν τις διαβάσετε. Είμαστε εντάξει. Τώρα, ας πούμε ότι μία μέρα τη διαβάζετε και ανακαλύπτεται ότι μερικά άθρα είναι τα ίδια. Λέω εγώ και εσείς δύο. Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε σαν παίρνιο. Εσύ θα μου μιλάς για τις συνθήκες Λοζάνης και θα μου λες το άνδρο τάδε. Εγώ θα σου λέω βεβαίως και είμαι υπέρ. Αλλά αυτός θα ξέρει ότι εγώ μιλάω για το άφρο τάδε της συνθήκης εδώ, το οποίο είναι το ίδιο. Όταν θα συζητάμε λοιπόν, εμείς δεν θα τσακωνόμαστε, αφού θα είμαστε μαζί. Αλλά εγώ θα ετοιμάζω την εφαρμογή από τα ίδια άθρα. Από τη συνθήκη που δεν θες. Μόνο που επειδή δεν τη διάβασες ούτε εσύ, που υπέγραψες τη συνθήκη του Λοζάνης, σε μερικά σημεία δεν ξέρεις καν ότι πήραν τα ίδια άθρα. Γιατί αυτό που δεν ξέρουν οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με συνθήκες είναι ότι το copy-paste είναι πολύ καλή τεχνική. Τότε δεν λεγόταν copy-paste. Είχαμε ένα γραφείο που ξαναέβαζε το ίδιο και πάνω κάτω τι ήταν. Όταν είχαμε να λύσουμε μια διαδικασία, είχαμε μια σειρά από διαδικασίες που τη λύνουν. Άρα το πακέτο το ενσωματώναμε μέσα και λέγαμε εντάξει. Άρα το πρώτο πράγμα που θέλω να κοιτάξετε πριν τις συνθήκες Ευρών είναι ότι η συνθήκη της Λοζάνης έχει δύο ημερομηνίες και όχι μία. Αυτό είναι πολύ παράξενο. Και το πρόβλημα είναι ότι όταν διαβάζετε το κείμενο γραμμικά, αρχίζετε από τη δεύτερη ημερομηνία. Που σημαίνει ότι είστε λάθος, γιατί τις πρώτες σελίδες που θα διαβάσετε... Μία ανταλλαγή. Όχι, όχι, περίμενε. Ναι, ναι. Τις πρώτες σελίδες που θα τις διαβάσετε, εσείς θα τις διαβάσετε από το 0, ενώ αυτός που τις έγραψε ήξερε τα προηγούμενα. Δηλαδή ξέρει τι θα συμβεί μετά τη σελίδα 55, ενώ εσείς δεν έχετε ιδέα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο τύπων. Ο ένας είναι σκηνοθέτης και ο άλλος είναι ηθοποιός και ο ηθοποιός αυτός σχεδιάζει. Άρα όπως του έρχεται λέει, εντάξει, είναι καλό άνθρωπο αυτό, ποιο είναι το πρόβλημα, και δεν το συνδυάζει με το άνθρωπο 90. Για όσους μπερδεύονται, θα πάρουμε ένα κείμενο που μην ανησυχεί και δεν με εφαρμόστηκε. Το σχέδιο ΑΝΑ. Στο σχέδιο ΑΝΑ
πώς μπορούμε να αναγκάσουμε τους ανθρώπους, τους Έλληνες, να έχουν υποχρεωτική γλώσσα τα τουρκικά. Είναι πάρα πολύ απλό, το βάζετε σε δύο άρθρα. Το ένα άρθρο λέτε ποιες είναι οι επίσημες γλώσσες. Κανένας δεν λέει τίποτα. Λέει, εντάξει. Και μετά, σε ένα άλλο άρθρο, με διαφορά 40 άρθρα, βάζετε ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι υποχρεωτικά οι επίσημες γλώσσες. Όταν τα συνδυάζετε τα δύο μαζί, καταλαβαίνετε ότι τα τουρκικά είναι υποχρεωτικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όταν τα βάζετε δίπλα τα άρθρα, είναι αυτονόητο τι έχει γίνει, αλλά όταν τα βάζετε χωριστά, μέχρι να συνδυάσετε το ένα με το άλλο, άρα ποιος από εσάς θα ήταν εναντίον του άρθρου για τα επίσημα. Μα ούτως ή άλλως, πριν το σχέδιο Ανάν, ακόμα και οι Λύρες, οι Κυπριακές, είχαν δύο γλώσσες. Αλλά κανένας δεν θα τολμούσε να πει αυτό το πράγμα. Μετά, ποιος θα τολμούσε να πει, χωρίς να υπάρχει η λέξη ποιες είναι, η επίσημη γλώσσα πρέπει να διδάσκεται. Το θέμα, και εδώ είναι που πρέπει να είστε λίγο πιο λιγυρικοί, είναι γιατί να σας βάλω δευτεροβάθμιο. Γιατί άμα είναι αυτονόητα όλα, δεν είναι να το λες. Λες στην παιδεία, στην εκπαίδευση. Γιατί στη δευτεροβάθμια. Και εδώ ξαφνικά, Αντώνη, που είσαι ειδικό στις πρωτοβάθμιες, δεν την πιάνουν την πρωτοβάθμια. Να σου λέει, άμα τους πιάσουμε εμείς στη δευτεροβάθμια, για όσους έχουν κάνει μαθήματα στη δευτεροβάθμια, καταλαβαίνετε τι γίνεται στην τριτοβάθμια. Το χάσατε το βαγόνι. Άρα εδώ σας παρακαλώ, για όσους βέβαια ακολουθούν αυτή την άσκηση και δεν έχουν διαβάσει τις συνθήκες, λόγω της άσκησης, να την διαβάσετε εντοπίζοντας πρώτα πού είναι αυτά που έχουν υπογραφτεί 30 Ιανουαρίου, να διαβάσετε μόνο αυτά και μετά να επιστρέψετε στην αρχή για να διαβάσετε τι γίνεται στις 24 Ιουλίου. Γιατί τότε θα την διαβάσετε ιστορικά και στρατηγικά όπως γράφτηκε. Άρα, εδώ έχουμε το θέμα με τις υπογραφές. Θα ήθελα απλώς να σας υπενθυμίσω ότι θα κάνουμε την ανάλυση της συνθήκης δάνεις, ότι η συνθήκη της δάνεις είναι με δύο σκέλη, είναι όλα αυτά τα κράτη με ένα κράτος. Άρα βλέπετε ότι είναι η Βρετανική Αυτοκρατορία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ελλάς, η Ρουμανία και το Σερβοκροατοσλοβενικό κράτος αφενός και η Τουρκία αφετέρου. Άρα μην μπερδεύεστε στο είναι μία ελληνοτουρκική συμφωνία, καμία σχέση. Η Ελλάδα ουσιαστικά είναι παρεπιπτόντως εδώ μέσα, σε σχέση με το τι έχει γίνει στη Λοζάνη. Άρα, ας τα αφήσουμε αυτά, θα κοιτάξουμε λίγο και πώς πάει. Και η συνθήκη σε ευρώ. Άρα το ενδιαφέρον της συνθήκης της Ευρώ, όπως και σε άλλες συνθήκες, υπενθυμίζω λίγο ότι λέγεται Συνθήκη Ειρήνης. Ωραία. Αλλά είναι γραμμένο Συνθήκη Ειρήνης με την Τουρκία. Έλληνες είστε ρε παιδιά. Τι σημαίνει μια φράση Συνθήκη Ειρήνης με? Τώρα θέλει να πει ότι αυτός που το γράφει δεν είναι ο ΜΕ. Δηλαδή, ας πούμε, είχα γράψει συνθήκη ειρήνης με την Ελλάδα. Θα λέγατε, τότε εμείς τι κάνουμε, ας πούμε, αφού είναι η Ελλάδα, με ποιον υπογράφουμε. Ενώ εδώ βλέπουμε την Τουρκία και λέμε το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Άρα, το άλλο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όταν θα κοιτάξετε αυτά που λέγαμε προηγουμένως, είναι ότι υπάρχουν χώρες που τις υπογράφουν αυτές τις συνθήκες και χώρες που δεν τις υπογράφουν. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν όταν υπάρχει μια χώρα που σας πιέζει να ακολουθήσετε τα άρθρα της συνθήκης που δεν υπέγραψε. Να την υπογράψεις εσύ. Την ακολουθήσεις εσύ. Και το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι όταν υπάρχουν χώρες που ενώ καταπατούν. Είναι άσκηση αυτό, πρέπει να δείτε ποια χώρα είναι. Είναι μια χώρα που καταπατεί τη συνθήκη της Λοζάνης σε 18 άρθρα. Έχετε μία επιλογή. Ναι. Άρα, ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι στη συνθήκη της συνθήκης Ευρών υπάρχουν αρκετές συνθήκες που έχουν γίνει στην πόλη, Παριζιέν, και δεν τις προσέχουμε αυτές τις συνθήκες.
έχει μια σειρά από συνθήκες που έχουν γίνει εκεί πέρα και Βερσαλίων, το οποίο δεν είναι ακούσει μετά, οι οποίες ακολουθούν ακριβώς αυτό που έλεγε ο Κλεμονσό, ότι υπογράφουμε τις συνθήκες όχι για να τελειώσουμε τους πολέμους, αλλά για να αρχίσουμε τις επόμενες. Αλλά σας υπενθυμίζω για όσους πιστεύουν ότι αυτό είναι υπερβολικό, ότι η συνθήκη Βερσαλίων θα ερμηνευτεί από τους Ναζί ως δικτάτ και θα αρχίσει τον αγώνα του κυριολεκτικά ο Χίτλερ, θεωρώντας ότι είναι μια συνθήκη που καταπατά εντελώς τη Γερμανία. Και είναι η συνθήκη Βερσαλίων, την οποία υποτίθεται την κάναμε να τελειώσουμε το θέμα. Και μετά βέβαια θα έχουμε το ανάλογο με την Γιάλτα κτλ. Άρα, αυτό που τώρα που θέλω να σας πω σε επίπεδο δικαιωμάτων. Όταν έχουμε δικαιώματα, είναι μερικοί που τα κοιτάζουν και είναι μερικοί που τα εφαρμόζουν. Άρα, αυτοί που τα κοιτάζουν πάνω κάτω είναι οι πολίτες. Έχετε δικαιώματα και είναι μόνο όταν έχετε ένα πρόβλημα που πηγαίνετε να δείτε έναν δικηγόρο και σας λέει: μα έχετε δικαίωμα να κάνετε αγωγή. Εσείς δεν το ξέρετε πριν, το είχατε. Εδώ λοιπόν τι γίνεται με την Αρμενική Επιτροπή. Η Αρμενική Επιτροπή σιγά σιγά κατέληξε από το 2011 να κάνει εκλογές και κατέληξε το 2014 να έχει κυβέρνηση. Κυβέρνηση με σημαία, την είδατε τη σημαία, και τώρα θα σας πω σχεδόν ένα ανέκδοτο, αλλά στην Αρμενία, στο Γερεβάν, τώρα έγιναν αγώνες τον Αύγουστο, οι πανεαρμενικοί αγώνες. Βλέπω ότι οι δύο φίλοι μου δεν τους παρακολούθησαν και πάρα πολύ αυτούς τους αγώνες. Α, εδώ, εδώ, ωραία. Λοιπόν, και σε αυτήν εδώ την εκδήλωση, η ιδέα ποια είναι, το εξηγώ τώρα πάλι στους Έλληνες, είναι ότι αποφάσισαν σε κάποια φάση, μετά τη γενοκτονία, ότι θα ήταν καλό να ξαναβρισκόμαστε όλοι οι Αρμένοι και να αποδείξουμε ότι είμαστε ακόμα εδώ ζωντανοί και μπορούμε να κάνουμε το ανάλογο, αν θέλετε, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εφόσον γίνεται με τον ανάλογο τρόπο. Άρα υπάρχουν Αρμένοι από όλο τον κόσμο, οι οποίοι βέβαια κυκλοφορούν με τις σημαίες τους από τις χώρες που βρίσκονται. Φέτος υπήρχαν και από τη Δυτική Αρμενία. Η αντιπροσωπεία είχε 600 άτομα με τη σημαία. Και αυτό έχει ενδιαφέρον τώρα. Ο παρουσιαστής, άρα οι δημοσιογράφοι δεν έλεγαν Δυτική Αρμενία, ενώ ο επίσημος παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης της Αρμενίας έλεγε Δυτική Αρμενία. Τι σημαία είχαν? Τη Δυτική Αρμενία. Αλλά η Δυτική Αρμενία δεν υπάρχει. Έχουμε ένα θέμα, καταλαβαίνετε. Τεχνικό. Άρα δεν υπάρχει ως αναγνωρισμένη. Μπορεί, ας πούμε, εμείς τώρα εμείς να πούμε, είμαστε μια χώρα, έχουμε μια σημαία, δεν υπάρχει. Πηγαίνουμε εκεί πέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μας βλέπεις εσύ πρώτη, ορθός. Και φαντάζομαι σου λένε ότι περνάς έτσι. Το ανάλογο της πορείας του κύριου, από την πλευρά ή το ανάλογο. Το... Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό έγινε επίσημα. Άρα το θέμα ποιο είναι. Το ωραίο ότι η Αρμενία μάλιστα έδωσε και κύπελλο, δεν πήραν κανένα μετάλλιο, αλλά τους έδωσε ένα κύπελλο για τη συμμετοχή τους. Και ταυτόχρονα, αυτός που είδατε τώρα, ανέβηκε στο Αραράτ, το μπορείτε να το δείτε στο YouTube, σας το αφήνω το χαρίτι μόλις σας, και έβαλαν την σημαία της Δυτικής Αρμενίας πάνω στο Αραράτ. Ταυτόχρονα τον Αύγουστο. Βλέπω μερικοί ενημερώνονται τώρα. Ωραία. Δεν λέω ότι είναι η πρώτη. Ναι. Άρα αυτό εδώ υπάρχει κάθε 4 χρόνια και στην πραγματικότητα αυτή τη φορά έγινε η πρώτη αυτή η επαφή. Θα σας πω τώρα ένα άλλο ανέκδοτο. Είναι ότι ο Αρμενάκ τώρα είναι εκεί πέρα με όλους αυτούς και ξαναδιασχίζουν όλη την Τουρκία. Για να ξαναφύγουν γιατί μένουν διάφοροι στην Ευρώπη, συγκεκριμένος μένει στην Γαλλία. Άρα, διασχίζοντας την Τουρκία, φεύγουν με βιβλία για τη γενοκτονία. Εντάξει, μες στα αυτοκίνητα σου. Διασχίζουν όλη την Τουρκία και όταν έρχονται στην Ελλάδα, τους σταματάνε οι Έλληνες. Και του λένε, δεν μπορείς να έχεις βιβλία για τη γενοκτονία. Λέει, παιδιά, εδώ διασχίσαμε όλη την Τουρκία, δεν μας είπε κανένας τίποτα. Εσείς ποιο είναι το πρόβλημά σας?
Λέει, άμα σας πούν κάτι, μα λέει, το κάναμε ήδη, τώρα πάμε από εδώ. Για να καταλάβετε, ας πούμε, ότι εμείς το έχουμε κάνει αυτό το πράγμα, ότι ενώ είμαστε στα 100 χρόνια της επετείου, το έχουμε κανονίσει, το έχουμε αναγνωρίσει, το έχουμε μάλιστα και ποινικοποιήσει και αναρωτιόμαστε ακόμα πώς, ενώ είμαστε μέσα στην ελληνική κυριαρχία και πηγαίνουμε προς Ιταλία-Γαλλία, πώς μπορεί κάποιος να τους σταματήσει και να τους πει ότι δεν είναι καλό αυτό που κάνατε, ενώ έρχονται από το Γερεβάν και έχουν διασχίσει την Τουρκία. Αυτό σας δείχνει το θέμα της αυτοπεποίθησης. Άρα, εδώ λοιπόν, πρακτικά τώρα, όπως είδατε, αναφερθήκαμε σε αυτό το πράγμα, άμα είναι θα ξαναδείξω και χάρτη για να το δείτε, στην πραγματικότητα η Δυτική Αρμενία δεν καλύπτει όλο τον Πόντο. Άρα, έχουμε ένα πρώτο θέμα σε σχέση με τους Πόντιους τώρα, πιο συγκεκριμένα. Οι Πόντιοι που είναι στον Ανατολικό Πόντο, στον ονομάσω έτσι, δηλαδή μετά την Κερασούντα, αυτοί δικαιωματικά, μόλις δείξουν ότι εγώ, ας πούμε, ο Αντώνης είμαι ο γιος του Γιάννη και τάδε και τάδε και βλέπω μια σειρά έτσι, ότι αυτοί έρχονται π.χ. από την περιοχή Τραπεζούντας, αυτοί αμέσως έχουν δικαίωμα να πάρουν την ταυτότητα της Δυτικής Αρμενίας. Όπως είδατε τώρα, η Όλγα είχε την 10.000 και. Άρα αυτό εδώ έχει αλλάξει και τώρα αυτό που μας είπε το Αρμενάκι στα γαλλικά, για να σας το έπιασαν, ότι και εκεί που πήγε τώρα στο Γερεβάν, είναι μερικοί Αρμένοι στο Γερεβάν, που θα μπορούσα να μου πείτε τι τους νοιάζει, παίρνουν και αυτή την ταυτότητα της Δυτικής Αρμενίας, γιατί προέρχονται και από την Δυτική Αρμενία και δεν προέρχονται μόνο από την Αρμενία. Γιατί, γιατί είναι όπως είναι τα διαβατήρια, είναι το πενταήτες. Τι? Βάζω και τις γιαγιάδες, ας πούμε. Όχι, όχι, δεν βάλατε. Αυτό είναι για, για να αποδείξεις ότι όντως είσαι από εκεί. Γιατί το πρόβλημα που έχουν οι περισσότεροι δεν είναι οι ίδιοι που έχουν φύγει. Δεν είναι ο Γιάννης που έχει φύγει τώρα από τον Πόντο και λέει: παιδιά, δώστε μου μια ταυτότητα. Εγώ και πάλι δεν κατάλαβα τι πρέπει να προσκομίσεις για να μπορέσεις να. Μα είναι πάρα πολύ απλό. Ουσιαστικά είναι αυτό που έλεγε και η Όλγα. Είναι απλώς ένα διαβατήριο ή την ταυτότητα που έχεις εσύ, γιατί δεν αλλάζεις υπηκότητα. Okay. Ωραία. Και αυτό που πρέπει να προσκομίζεις είναι τα αποδεικτικά στοιχεία ότι εσύ είσαι από γονείς που ήταν από εκεί, τίποτα άλλο. Άρα, γιατί να έχει αυτό το διαβατήριο. Πώς. Όχι, αυτό είναι ακριβώς όπως τα διαβατήρια. Είναι για να υπάρχει ανανέωση. Ναι, γιατί θα ξαναπάς την ανανέωση, ότι μένουν οι ίδιοι γονείς σου και δεν αλλάξει. Όχι, όχι, μάμα, το έχεις, θα έχεις την αυτόματα ανανέωση. Όπως κάνεις και εσύ με τα χαρτιά σου. Πώς, γιατί, να θυμάστε, γιατί αυτό το λέτε ως Ελλάδα, έτσι γίνεται. Πρίκο, την ταυτότητα την έχεις για πόσα χρόνια, ξέρεις. Α, γι' αυτό. Ωραία. Είναι λοιπόν καλό να ενημερωθούμε και να θυμηθούμε ότι όταν έχουμε ταυτότητες που είμαστε νήπια και μετά είμαστε με γυαλιά και άσπρα μαλλιά, ενώ είναι πάλι το νήπιο, σε κάποια φάση όσου λέει με δουλεύεις. Άρα έχουμε την δεκαετία ή την πενταετία, ανάλογα με τις χώρες κτλ. Αυτό είναι, αυτό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Άρα, Βούλα μου και Αθηνά, είναι απλώς αυτό, τίποτα άλλο. Τώρα τι γίνεται, μερικές φορές εσείς οι ίδιοι, π.χ. όπως έλεγε για την αλλαγή του ονόματος, δεν φαίνεται αμέσως η φάτσα σου ότι είναι γραμμένο Πόντιος. Άρα πρέπει να αποδείξεις ότι κάποιος Πόντιος ήταν εκεί πέρα και έφυγε τότε. Αυτό όμως να ξέρετε ότι έχει γίνει ήδη από την Ελλάδα, διότι υπάρχουν γενικοί κατάλογοι αγροτών, ό,τι θέλετε, μπορείτε να βρείτε και να εντοπίσετε τους δικούς σας. Άρα αν υπάρχει θέμα βοήθειας, γίνεται. Άρα ποια είναι η ιδέα σε γενικές γραμμές. Πρέπει να σκεφτείτε τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι αποκτούν ένα γραπτό πιστοποιητικό το οποίο διεκδικεί ότι ανήκουν σε αυτόν τον αυτόχθονο λαό. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Δηλαδή και να ξέρετε ότι τώρα τι γίνεται στην Αρμενία και στην Δυτική Αρμενία είναι πάρα πολλοί που παίρνουν τις ταυτότητες επί τόπου, ενώ βέβαια υποτίθεται ότι έχουν την τουρκική ταυτότητα, διότι τώρα μιλάω ξανά για τους Αρμένιους, το αρμενικό πρότυπο είχε κάπως χαθεί για αυτούς. Δηλαδή δεν ήξεραν ακριβώς με ποιον να μοιάζουν. Γιατί όταν τους έλεγαν εσείς είσαστε Αρμένοι, πάνω κάτω έλεγαν εμείς είμαστε οι επιζώντες των γενοκτονημένων.
Λες και όλη η Αρμενία ως πολιτισμός είναι μόνο μετά την γενοκτονία που υπήρξε. Δεν είναι αυτό. Εδώ λοιπόν αυτό που έχει ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα είναι ότι υπάρχει ένας συντηρητικός κρίκος και σας επιτρέπει σε πρακτικό επίπεδο τώρα σε ανθρώπους που έχουν πάνω κάτω μια ιδέα ότι είναι από εκεί οι γονείς τους, ότι εδώ μπορούν να το διασταυρώσουν, να το μάθουν και είναι κάτι που πραγματικά εγώ το είδα και με την Όλγα. Πού είναι η Στέλλα? Στέλλα είναι εδώ, είναι στο βάθος η Στέλλα. Η Στέλλα έστειλε ήδη και τα χαρτιά, το βλέπω και για τον Γιάννη που έστειλε και τα χαρτιά. Μια κυβέρνηση. Έχουμε ανθρώπους που έχουν εκλεγεί, έχουμε ανθρώπους που θέλουν να επιστρέψουν, έχουμε ανθρώπους που ετοιμάζονται και έχουν ανθρώπους που είναι ήδη εκεί πέρα. Γιατί αυτό που δεν ξέρουμε εμείς που είμαστε στην Ελλάδα, είναι ότι μερικές περιοχές που είναι καθαρά αρμενικές, δεν πατάει Τούρκος. Ενώ είναι μέσα στην Τουρκία. Το ίδιο είναι και με τους Κούρδους. Υπάρχουν δημαρχίες κουρδικές που έχουν κουρδική σημαία, δεν έχουν καν την τουρκική. Απλώς αυτό δεν το λέμε. Όταν μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους που κάνουν αγώνες με τους Ισλαμιστές, ξέρετε πόσοι είναι Αρμένοι και εμείς τους ονομάζουμε Κούρδους. Εντάξει, υπάρχουν και πόντοι που πολεμάνε. Είναι το ίδιο, είναι ακριβώς το ίδιο. Το θέμα είναι εδώ, είναι πολύ ξεκάθαρο. Η θέση της Ελλάδος το 1919 είναι: εγώ δεν μπορώ να το διεκδικήσω, γιατί δεν είμαι κοντά, αλλά δεν θα μπορώ να το υποστηρίξω. Μπορεί να το κάνει η Αρμενία και εγώ είμαι υπέρ. Γιατί η Ελλάδα, αν θυμάσαι, την υπέγραψε τη συνθήκη Σεβρών και είπε ότι όντως αυτή η περιοχή λέγεται Αρμενία. Και αυτή η περιοχή είναι η περιοχή που σας λέω από την Κερασούνα και μετά, περνώντας όλη την περιοχή τραπεζώντας. Αυτό είναι η ίδια η Ελλάδα που το έκανε, δεν το έκανε κάποιος άλλος. Άρα δεν είπε η Ελλάδα ξαφνικά, εγώ θα ήθελα να το ονομάσω Ελλάδα. Αντιθέτως, το έκανε και τώρα αυτό που γίνεται από τους Αρμένιους είναι ότι το υποστηρίζουν πρακτικά. Επειδή έχουν το δικαίωμα ως αυτόχθονος λαός να έχουν αυτά τα δικαιώματα και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι άμα πάτε στα Ηνωμένα Έθνη, στη Γενέβη, μπορεί να δείξετε αυτήν την ταυτότητα και θα μπείτε με αυτήν την ταυτότητα. Που αυτό φαίνεται εντελώς απίστευτο άμα το σκεφτείτε ορθολογικά για όσους δεν είναι προετοιμασμένοι. Ενώ αυτό γίνεται ήδη. Δηλαδή ο άλλος μπαίνει μέσα και μετά του λέει πήγαινε και θα μιλήσεις για την υπόθεσή σου. Άρα. Αυτό που είναι πρακτικά και αναγνωρίζεται και από τον Βοήθεια. Όχι, όχι, όχι. Είμαστε στις επιτροπές που συζητάνε για τα θέματα. Απλώς σε αυτές τις επιτροπές αναγνωρίζεσαι ως αυτόχθονος λαός της Αρμενίας. Με αυτή την ιδιότητα το χρησιμοποιούμε, ακριβώς όπως έγινε και στην Αυστραλία. Αλλά τώρα η Αυστραλία, τι έγινε, δεν ξέρω αν έχεις πάει Αυστραλία, Αντώνη, αλλά το λέω για όσους δεν έχουν πάει. Άμα δείτε οποιοδήποτε επίσημο κτίριο της Αυστραλίας, έχει δύο σημαίες. Δεν έχει μία, δύο. Άμα δείτε οποιοδήποτε επίσημο λόγο της Αυστραλίας, λένε πάντοτε ότι ευχαριστούμε τον λαό αυτόχθονο και είναι βέβαια η Αβριγίνη. Άρα θα δείτε ότι υπάρχουν πάντα αυτές. Μόλις βλέπετε ένα κτίριο που είναι με δύο σημαίες, ξέρετε ότι είναι κρατικό. Γιατί είναι θεσμικό. Είναι, ας πούμε, όπως είναι και στον Καναδά για τις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά. Αυτό είναι το πλαίσιο. Αυτό λοιπόν έχουν πάει πολύ πιο πέρα, γιατί είναι εντελώς αναγνωρισμένα και θεωρούν και οι Αυστραλέζοι ότι έχουν αυτό το διπλό. Αλλά εδώ είμαστε όμως σε μια περίπτωση όπου η Αυστραλία τους έχει αναγνωρίσει. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που είναι πιο δύσκολες που δεν τις αναγνωρίζει καθόλου. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι πράγματα πρακτικά, π.χ. εμείς έχουμε τη σημαία του πόντου. Η σημαία του πόντου δεν πετάχτηκε κάποιος εκεί πέρα στον πόντο και να πει τώρα θα βάλουμε τη σημαία του πόντου. Εμείς την έχουμε τη σημαία του πόντου ως στίγμα του παρελθόντος. Η σημαία εδώ και ο ύμνος που έβαλαν κτλ. Αυτά είναι σημαία τώρα και λειτουργούν τώρα. Αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση και για μένα αυτό που είναι σημαντικό είναι το εξής. Είμαστε το 2015 και ζούμε ουσιαστικά κομμάτια της υλοποίησης που σκεφτόντουσαν το 1919, αλλά το σκεφτόντουσαν χωρίς καν να μπορούν να το υλοποιήσουν με έναν ξεκάθαρο τρόπο, πήγαν μέχρι τη συνθήκη Σεβρών και μετά μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Απλώς υπάρχουν δύο στρατηγικές. Ή μπορεί να αποδεχτείτε ότι η σύγκληρος δάνεις υπάρχει και θα είναι αιώνια, άρα έχετε ένα πρόβλημα, αλλά δεν έχετε πια πρόβλημα μαζί μου, ή πρέπει να καταλάβετε ότι οι συνθήκες αλλάζουν. Οι συνθήκες αλλάζουν από τι? Από τις πιέσεις των λαών.
Σε κάποια φάση οι λαοί λένε αυτή η συνθήκη δεν με αντιπροσωπεύει, πρέπει να γίνει άλλη συνθήκη. Άμα κοιτάξετε τώρα τους χάρτες της Ευρώπης της εποχής 14-18 σε σχέση με τους χάρτες της Ευρώπης 39-45, σε τους παγκόσμιους πολέμους, θα δείτε ότι ο χάρτης μας τώρα μοιάζει περισσότερο με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο παρά με τον δεύτερο. Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, δεν είναι απλώς μια επανάληψη. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία επειδή είναι διαχρονικά, ξαναεμφανίζονται όταν δεν καταπατούνται. Π.χ. όταν είχατε συστήματα που σας έλεγαν ότι δεν υπάρχουν πια χριστιανοί, όταν τέλειωσαν τα συστήματα, εμφανίστηκαν οι χριστιανοί. Ελπίζω να μην φαντάζεστε ότι εμφανίστηκαν εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Και ελπίζω να μην φαντάζεστε ότι δεν υπήρχαν παράνομες εκκλησίες που λειτουργούσαν στο ενδιάμεσο. Το θέμα είναι πώς λειτουργούσαν αυτές οι παράνομες εκκλησίες και γιατί δεν είχαν όλες κατεδαφιστεί. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα υπόβαθρο διαχρονικό. Οι Αρμένοι δεν έχουν εξαφανιστεί, υπάρχουν. Υπάρχουν και στα κατεχόμενα της Αρμενίας. Άρα το θέμα ποιο είναι. Μερικές φορές βέβαια υπάρχουν Αρμένοι οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί, είναι μουσουλμάνοι. Υπάρχουν και οι Αρμένοι έτσι. Το ίδιο και βέβαια με τους Πόντιους. Άρα αυτό σημαίνει ότι βλέποντας αυτό το πράγμα, ξαφνικά μπορούν να προσδιορίσουν έναν χώρο και να πούνε ότι εμείς θεωρούμε ότι το Αραράτ, ότι η περιοχή της θάλασσας Τραπεζούντας είναι δικός μας χώρος, δεν είναι άλλο. Άρα για μένα, αν θέλουμε τώρα να δούμε... Αυτό, αυτό είναι αυθαίρετο. Μην ξεχνάμε ότι την ίδια εποχή... Τι είναι αυθαίρετο, αφού είναι αυτή και συνθήκες ευρώ. Συγγνώμη, την ίδια εποχή, μετά την, το 20, έτσι και από το 19, υπήρχε η διεκδίκηση της δημοκρατίας του Πόντου. Με πολιτικούς, με έχουμε ήδη πει αυτό. Αυτό δεν υπήρχε ποτέ του Πόντου μόνο του, ήταν Αρμενοπόντου. Όχι, όχι, υπήρξε και μία. Όλες αυτές που είπες, Νίκο, ήταν προτάσεις και του Ήλσον ήταν μία από τις πολλές προτάσεις. Οι προτάσεις του Wilson έγιναν αποδεκτές στα 14 σημεία και γι' αυτό εμφανίστηκε αυτός ο χάρτης και γι' αυτό αυτός ο χάρτης είναι στις συνθήκες ευρώ. Θα ήταν καλό να ξαναδιαβάσει τις συνθήκες ευρώ. Γι' αυτό εμφανίστηκε μια ολόκληρη προσπάθεια. Η προσπάθεια για την οποία μιλάς δεν έγινε ποτέ μόνο με τους Πόντιους. Ποτέ. Είναι με τους Αρμενοπόντιους. Και είναι η προσπάθεια την οποία. Είναι η προσπάθεια. Αυτό είναι πώς το λέμε εμείς. Στην Αρμενία θα σου πούνε οι δημοκρατίες της Αρμενίας. Τέλος πάντων. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτά που έγιναν το 1919. Αυτό που λες υπήρχε. Η πρόταση της ελληνοαρμενικής δημοκρατίας υπήρχε. Ναι. Μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση ήταν η δημοκρατία του Πόντου. Αυτή η περίπτωση δεν έγινε ποτέ. Με κοινοβούλια. Δεν έγινε ποτέ αυτή η περίπτωση γιατί η Ελλάδα δεν την αποδεχόταν. Στο Κάφκασο, ναι. Ο Βενιζέλος δεν το αποδεχόταν. Άρα τι συζητάμε. Εγώ συζητάω για ένα πράγμα το οποίο. Συγγνώμη. Συζητάω για ένα πράγμα το οποίο έχει υπογραφεί και είναι συνθήκη Ευρών. Η συνθήκη Ευρών μπορεί απλώ να τη διαβάσει. Τίποτα άλλο. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Ήταν απλώς να έχετε μια ενημέρωση, να δείτε πώς πάνε τα πράγματα και μετά να αποφασίσετε αν θα είστε στη συμμετοχή ή απλώς στους παρατηρητές. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά θα γίνουν, γιατί έχουν αρχίσει ήδη. Και το θέμα είναι το εξής. Είναι το ίδιο με τα κατεχόμενα στην Κύπρο. Είναι μερικοί από εσάς που λένε θα ήταν καλό να απελευθερωθούν, αλλά βέβαια δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους, δεν ξέρουν ποια έχουν ανάγκη, δεν ξέρουν καν να είναι εγκλωβισμένο, αλλά λένε θα είναι καλό. Και υπάρχουν άλλοι που πηγαίνουν και κάνουν κάτι. Άρα εδώ είναι το ίδιο. Τι θέλαμε. Θέλαμε και ως ελληνοαρμενική φιλία να έχετε ένα πλαίσιο το οποίο να είναι πιο γνωστό, μετά να τα, μην τα πιστέψετε αυτά, να τα διασταυρώσετε, να μπείτε στο διαδίκτυο, να δείτε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, να διαβάσετε και τις συνθήκες βέβαια, και μετά να δείτε ότι υπάρχει ένα υπόβαθρο, σωστό, ορθολογικό, πάνω στο οποίο βασιζόμαστε για να κάνουμε συνομιλίες, για να κάνουμε διαπραγματεύσεις και σιγά σιγά χτίζεται κάτι το ανάλογο που έχουν ζήσει οι Αρμένοι με το Αρτσάχ μόνο του, που στην αρχή το Αρτσάχ ήταν απλώς, όπως λέμε, κράτος αλήθεια. Δηλαδή, μόνος. Είπε έτσι, θα είμαι κράτος, λέει κράτος. Okay. Σιγά σιγά όμως αποφάσισαν ότι θα κάνουμε εκλογές. Στις εκλογές θέλουν
παρατηρητές από άλλες χώρες, οι οποίοι κοιτάζουν πώς λειτουργούν. Μετά εκλέγονται κυβέρνηση, έχουν αντιπροσωπείες. Έχουν αντιπροσωπεία του Αρσάκη, είναι αντιπροσωπεία και στο Παρίσι και στο Στρασβούργο. Εδώ θα μου πείτε κανονικά πώς μπορεί να έχει αντιπροσωπεία εφόσον είναι μέσα στο Αζερβαϊτζάν. Κι όμως γίνεται. Έχω και εθνική ομάδα που ναι, μα δεν διαφωνώ. Και το ξέρεις ότι μακάρι να παίζαμε και εκεί. Αλλά... παίζουν με τους Ρωσέτους, παίζουν με... Μπράβο. Άρα λέω απλώς ότι είναι μερικά πράγματα που άμα τα κοιτάξετε ή άμα δείτε πώς λειτουργούν και ακόμα και στις επιτροπές στα Ηνωμένα Έθνη, μπορεί να σας φαίνονται εξωπραγματικά, αλλά το πιο εξωπραγματικό είναι ότι υπάρχουν ήδη. Και αυτό θα ήταν καλό να υπάρχει μέσα στο μυαλό σας μια επικαιροποίηση, είναι πώς μπορεί να υπάρχουν ήδη πράγματα που εγώ θεωρώ εξωπραγματικά. Γιατί δεν σας λέω για πράγματα που θα γίνουν, σας λέω για πράγματα που γίνονται. Και γίνονται τώρα. Ήδη έχουν γίνει. Ναι, είναι μερικά που έχουν ήδη γίνει. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.